Τι κάνετε? Έλα φίλε. Καλησπέρα Γιώργη. Καλώς τον, τι έγινε? Τι να γίνει? Το κατάφερες και πήρες φροντιά από τον οικονομάκο? Ναι, ναι. Γιώργη. Έλα. Είδε ένα νηψάκι μου και μπήκα σε αυτό το site. Και είδα αυτό που έγραψε ο Ταμπηρικός για την Ουραγουάη. Τι ήταν αυτό πράγμα, το διάβασα και εγώ. Ρε παιδί μου, λέει και τον κέντησε με κομπλένι στα προπελόνια. Και το τέλος τώρα πήγε με την καπλά του Βελώνα. Όσο το διάβαζα, μου θύμιζε ο πηγεμός για τον Ιθάκη, του Καβάφη. Όσο το βλέπα, νόμιζα ότι ήταν η ξανελογραφία του Κόγια. Και όσο συνέχιζα και το τέλος μου το διάβαζα, γιατί εγώ δεν βλέπω καλά, νόμιζα ότι άκουγα την ενάτη του Μπετόβεν. Βρε ο σατανάς, συγχαρητήρια ρε Γιώργη. Εγώ εκπλακήλα ρε με από το μάτι την Παναγία, του λέω. Και τώρα ερχόμαστε στα δικά μας. Βραζιλία πιστεύω να κερδίσει. Και η Γαλλία πιστεύω να ξεψυχήσει, να μπορέσουν να τους πάνε οι ανθρωποφάγοι. Γιατί έβαλα στίγμα πέντε τσίπουρα. Και δεν θέλω να μου κάνουν, να με κάνουν Ροντεστάν οι Αλβανοί, γιατί δεν κουσάρουν καθόλου την Ουρουγουάη. Και είναι όλοι με τη Γαλλία και με τη... Με τη Βρυξελιώτη. Λες να πάω κανένα γαλτάρα, ρε Γιώργη. Κοίταξε να σου πω κάτι. Όλοι οι Έλληνες είναι Ουρουγουάοι και όλοι οι Αλβανοί είναι απ' το άλλο. Έτσι, το καφενείο απ' τα λέγανε. Πάντα είναι και συγκλήματα. Σε ποιο καφενείο πας? Εδώ, Δερμοπυλών 20. Μάλιστα. Στο κεραμικό απέναντι. Και αυτοί τους έκανα εγώ πλάκα με τον Σακύρη, με τον Τζάκα και τον Πεγράμι. Ναι, που ναι. Δεν έχουν φυλαγμένοι. Όχο. Τι να πω, Θεός φυλάξει. Μου είπε ο άλλος κάτι και όσο τους συνειδητοποιούσα, τόσο έλεγα, παιδί μου, λες να γίνει. Δεν ακούω. Λέω, όσο συνειδητοποιούσα αυτό που θα ακούσεις τώρα, που θα σου πω τώρα, έλεγα, λες να γίνει, παιδί μου. Το Μουντιάλ, όταν διεξάγεται σε χρονολογία που τελειώνει σε 8, τότε μετέχει στο τελικό η διοργανώτητα χώρα. Αλλά εγώ πάνω και το Βασίλη ήταν ωραία ανάγκη. Ακούσεις το τώρα, το άκουσες? Ακούω όλες και μπήκα σε αεροπλάνο. Τι, τι, βάζει τη ζώνη σας. Απογειωνόμαστε. Γιατί? Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Έχεις δυνατά το ραδιόφωνο? Εγώ δεν έχω ραδιόφωνο. Α, κατευθείαν από τηλέφωνο. Από το κινητό άκου. Λοιπόν, άκου. Όταν το Μουντιάλ τελειώνει σε 8 και φεύγει από τη μέση η Γερμανία, στον τελικό παίζει πάντα διοργανώτερα χώρα. 1958, Σουηδία. Έπαιξε Σουηδία. Το 1978, Αργεντινή. Έπαιξε Αργεντινή. Το 1998, Γαλλία. Έπαιξε Γαλλία. Το 2018, οχτρός. Μα έτσι είναι οχτρός. Τι γίνεται? Για χαρά, γολεμούνο. Για χαρά, ευχαριστώ πολύ. Έλα φίλε. Για χαρά, καλησπέρα. Καλησπέρα. Δημήτρης Ολυμπιακός. Ναι. Θα σε ρωτήσω κάτι, ρε Γιώργο. Καταρχήν, αυτό που είπες πριν, η Ρωσία μπορεί να πάει στο τελικό. Γιατί να μην πάει, ρε φίλε? Συγγνώμη, η πιο δύσκολη ομάδα που μπορεί να πέσει είναι η Αγγλία. Η Αγγλία δύσκολη και δεν είναι καμιά ομάδα, δεν έχει καμιά ποιότητα. Τρεχαλατζίδες έχει. Αυτό, και καλή άμυνα. Να σου πω κάτι. Αυτό που λέμε τώρα, ναι. Και όσο το προχωράει, το λέμε με μεγαλύτερη σιγουριά, το έλεγε κανένα πει το Μουντιάλ. Το σκεφτόταν ποτέ. Εδώ από χτες που το. Όχι χθες, μιλάμε πριν από το Μουντιάλ. Πριν ξεκινήσει. Εντάξει, δεν θυμάμαι, δεν ξέρω. Ναι, αν το είχα ακούσει. Εγώ τώρα το άκουσα. Ναι, αλλά ναι. Με την κλήρωση που. Από αυτούς που κληρώνονται από τη μεριά αυτή της Αγγλίας, της Ρωσίας, της Κροατίας. Ο ένας όμιλος είναι ο καλός, ο άλλος είναι το σαμπάκι. Έχει πολλές πιθανότητες να πάει η Ρωσία. Εδώ έβγαλε την Ισπανία εκτός. Δεν θα βγάλει τώρα καμιά Αγγλία και Κροατία. Την Κροατία την καθαρίσει σαν αυγό. Όπως η Δανία, ας πούμε, που παραλίγο δεν πέρασε. Γιατί
με το που κλείσει τον Μόντριτς και τον άλλο να τον Μπαρτσελόνα, δεν υπάρχει Κροατία. Οι άλλοι είναι σαπάκια όλοι. Άσε τώρα που λένε η Κροατία ομαδάρα και τέτοια. Εγώ βλέπω σήμερα 1-0 να περνάει η Ουρουγουάη. Αυτός ο Εμπαπέ και οι άλλοι δεν θα βρουν τους χώρους που βρήκανε τα σαπάκια της Αργεντινής που είναι πιο αργή από το replay. Εκεί θα ματώσουν, θα πέσουν πάνω σε Γοδίν, στους παιχταράδες εκεί. Και είναι η πιο μαχητική ομάδα που έχω δει μέχρι τώρα στο Μουντιάλ. Δεν έχω δει πιο μαχητική. Και ένα γκολ θα το βρούνε από το πουθενά. Άμα δεν το βρούνε το γκολ, θα έρθει 0-0. Δεν πρόκειται να φάνε γκολ αυτοί από τους Γάλλους. Για να δούμε. Λοιπόν, θέλω να μου κάνεις ένα σχόλιο για τον Κωστάκη το Μανολά. Γιατί παλιότερα σε άκουγα και όταν βάζανε τον Παπαδόπουλο τον Κυριάκο, τον λέγανε ότι είναι το σούπερ ταλέντο της Ελλάδος. Εσύ έλεγες για τον Κωστάκη το Μανολά ότι είναι αυτός είναι ταλέντο κανονικό και όχι ο Κυριάκος με τα μάγουλα. Το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Εγώ έχω πει κάτι επανάληψη. Ναι. Το εξής. Ναι. Ότι ο Μανολάς έχει δύο χαρίσματα σαν ποδοσφαιριστής. Το ένα είναι η ταχύτητά του και το άλλο η αλτικότητά του. Ναι, και τα δύο τα έχει δουλέψει όμως ο άνθρωπος, έτσι. Να ολοκληρώσω. Δυστυχώς όμως λέω, από μπάλα είναι μυρωδιάς. Γι' αυτό βγήκε και είπε αυτά που είπε. Δεν με ενδιαφέρει. Όχι, το σχόλιο σου ποιο είναι για αυτά που είπε. Προς εσένα. Το έκανα το σχόλιο μου τώρα. Εγώ ανέκαθεν το έλεγα. Ανέκαθεν έλεγα ότι αυτός ο παίκτης έχει αλτικότητα, έχει ταχύτητα, αλλά από μπάλα είναι μυρωδιάς. Αυτό έλεγα. Και εξακολουθώ να το λέω. Τώρα, γιατί παρεξηγήθηκε, δεν ξέρω. Δεν παρεξηγήθηκε. Τι με ενδιαφέρει. Εντάξει. Και για αυτά τα δύο που είπες, δούλεψε πάρα πολύ για να τα φτιάξει, έτσι. Ναι. Ό,τι και να έχεις, εγώ ξέρεις ποιον Έλληνα παίχτη έβλεπα πιο γρήγορο, ακόμα και από το Σαραβάκο πιο γρήγορο παίχτη που δεν δούλεψε. Τον ξέρεις. Ποιον? Τεχνίτη παίχτη, όχι τώρα σαπάκι να μην ξέρει αλλά και να τρέχει. Ο Γρηγόρης ο Γεωργάτος, φίλε. Αλλά δεν δούλεψε ποτέ στην ταχύτητά του να κάνει τα έξτρα αυτά που κάνει ο Μανολάς που σου λέω τώρα. Ο Γρηγόρης ο Γεωργάτος ήταν ο πιο γρήγορος Έλληνας παίκτης μετά τον Σαραβάκο. Ο Γρηγόρης ο Γεωργάτος ήταν ένας τεχνίτης παίκτης που... Και γρήγορος. Σπάνια έχει βγάλει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ναι, και πολύ γρήγορος. Αυτό λέω. Γρήγορος και τεχνίτης είναι 3-4 στην Ελλάδα. Δεν υπάρχουν γρήγοροι και ή αρχοί τεχνίτες ή γρήγοροι άμπαλοι. Αυτή η χώρα τέτοιου παίχτε βγάζει. Συμφωνεί. Ναι. Έγινε, δε. Να μπορούμε να πάμε στο επόμενο. Γεια χαρά. Έλα, φίλε. Έλα, Γιώργο, γεια σου. Γεια. Νίκος Παναθηναϊκός. Έλα, Νίκολα. Καλά. Να, δεσίω, ήθελα να πω λίγο για τη Γαλλία και την Ουρουγουάη. Ναι. Η παράδοσή του δηλαδή. Έχουν παίξει μεταξύ του 5 παιχνίδια και όλα έχουν έρθει 0-0. Εκτός από ένα φιλικό του 13 που κέρδισε η Ουρουγουάη 1-0. Και τελευταία φορά που παίξανε σε Μουντιάλ μεταξύ τους ήταν 0-0 με δύο κόκκινες κάρτες. Δύο κόκκινες, μία και μία. Μία και μία. Που σημαίνει σκληρό παιχνίδι. Τώρα, εκτός από αυτό, εγώ νομίζω η Γαλλία έχει τον άσο στο μανίκι που λέμε, αυτόν τον Εμπάπε, η ταχύτητά του. Θα πρέπει ή θα πιστοχωρούν πίσω για να μην πάει πίσω τους, για να μην πάει ο Εμπάπε πίσω από την άμυνα, ή θα τον κάνουν σάντουιτς, ένα μπροστά, ένα πίσω, που θα ανοίγει χώρους στη μέση. Νομίζω η Γαλλία θα βγάλει ένα γκολ. Κοίταξε, το άσχημο με τη Γαλλία είναι ότι δεν μπαίνει σήμερα μαντουητή. Ναι, ο Πόβγα άμα πιάσει το παιχνίδι του δεν έχουν πρόβλημα. Ένα γκολ θα το βάλουν. Έχουν τον Γκρίσμαν. Εάν η Ουρουγουάη φοβάται τον Εμπάπε, θα πιστοχωρεί οπωσδήποτε, γιατί ο Εμπάπε είναι ο πιο γρήγορος παίκτης. Αυτό το παιδί είναι φαινόμενο δηλαδή, όπως το αποδεικνύει τώρα. Νομίζω η Γαλλία ένα γκολ θα το βγάλει. Τώρα δεν ξέρω αν για να φάει γκολ, δεν νομίζω. Πάντως η παράδοση λέει 0-0, η παράδοση λέει under, αλλά νομίζω η Γαλλία θα το βγάλει το παιχνίδι. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ναι, ένα πράγμα ακόμα ήθελα να πω για τη Σουηδία. Ναι. Η Σουηδία είναι η μόνη ομάδα στο Μουντιάλ που παίζει σαν ομάδα, ομαδικά.
άμα κοιτάξεις τους παίκτες, να μην παρακολουθείς την μπάλα, όταν έχει ένας την μπάλα και προχωράει, κοίτα τους παίκτες που μπορείς να δεις στην τηλεόραση γύρω του και να δεις πώς κινούνται οι παίκτες χωρίς την μπάλα. Εγώ το είδα για πρώτη φορά με την Ελβετία. Παίζουν πολύ ομαδικά. Είναι σαν να παίζουν 11 αδέλφια. Γι' αυτό νομίζω η Σουηδία θα προχωρήσει και θα πάει στο τελικό. Συμβάζει πολύ, πολύ ομαδική μπάλα. Ευχαριστώ, Γιώργο. Έλα, φίλε. Ναι, καλησπέρα. Εγώ μιλώ. Εσείς. Λοιπόν, Αντώνη με λένε. Έλα, Αντώνη. Και επειδή σε παρακολουθώ και εγώ όταν μπορώ, όποτε μπορώ. Και με όποιες δυνατότητες έχω, γιατί έχω αρκετό, δεν έχω τόσο πολύ ελεύθερο χρόνο, θα ήθελα στις μερικές φορές που έχω ακούσει να διορθώσω λίγο εσένα κυρίως, γιατί... Πάμε λοιπόν. Εσένα κυρίως. Με μεγάλη μου ευχαρίστηση. Είσαι ένας πολύ καλός δημοσιογράφος, αθλητικογράφος και κρύβεσαι πίσω από την πολιτική χρειά του σταθμού. Θα σου το εξηγήσω αυτό αμέσως. Έχω ακούσει τις τελευταίες μέρες πολλά για τους Γερμανούς. Αν χάρηκαν ή δεν χάρηκαν. Ναι, όλοι οι φίλοι ως χάρηκε. Και θα σου πω για ποιους λόγους. Θα κάνω δύο αναφορές. Πολύ σύντομα, αλλά οι ακροατές σου θα τις χαρούν. Αναφορά πρώτη. Είμαστε στο 1942. Οι παίκτες της Δυναμό Κιέβου και της Λοκομοτίβ δουλεύουν σε φούρνους, εργοστάσια και κάποιον από τον ελεύθερο χρόνο τους παίζουν ποδόσφαιρο. Οι επιτυχίες τους, έστω και οι ερασιτεχνικές, έτσι το καταλαβαίνεις φαντάζομαι, καλούν το ενδιαφέρον των στρατευμάτων κατοχής και τους ζητούν να παίξουν μαζί. Παίζουν λοιπόν, οι Ναζί χάνουν συνέχεια και επιστρατεύουν την καλύτερη ομάδα τους, τους πιλότους. Χάνουν για μία ακόμη φορά, με συντριπτικό σκορ. Απεινωμένοι, αλλά και μη μπορώντας να αποδεχτούν την ήττα, ζητούν ρεβάνς με ένα τηλέγραφο προς τους αντιπάλους τους. Τι θα χάσετε. Θα πεθάνετε. Οι Ρώσοι αψηφούν τις απειλές, κατεβαίνουν στο γήπεδο με ψυχή και ξανακερδίζουν. Ονομάστηκε το μάτς του θανάτου. Και τελείωσε τρεις μέρες αργότερα, όταν συλλαμβάνονται οι παίκτες, παίρνοντας τα στρατόπεδα συγκέντρωσης όπου και εκτελούνται. Καταλαβαίνεις λοιπόν πόση σχέση μπορεί να έχει η πολιτική με το πόδο. Αυτή η ιστορία... ή μάλλον από αυτή την ιστορία εμπνεύστηκε ο σιναριογράφος την απόδραση των 11. Δεν ξέρω αν την εμπνεύστηκε από αυτό. Δεν ξέρω αν η απόδραση, η ταινία που έχεις δει, η απόδραση των 11 αναφέρεται στην ιστορία αυτή. Δεν νομίζω πάντως, γιατί δεν αναφερόταν Ρώσους. Μάλιστα. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι τις μέρες μας. Και ιδιαίτερα από το 1990 και μετά. Για όποιον σαν και εμένα που έχει επισκεφτεί, να, η Γερμανία ξέρει πάρα πολύ καλά αν έχει περάσει το ανατολικό. Ξέρει πάρα πολύ καλά όταν έπαιζε η Εθνική Γερμανίας σε οποιαδήποτε ομάδα σε κάθε γκολ ερχόταν η Εθνική Γερμανίας πανηγύριζαν όλοι οι Ανατολικοί. Κάτι αυτό. Μα και στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1974 η μοναδική ήττα που έκανε η Εθνική Γερμανίας ήταν από την Ανατολική. Υπάρχει κάτι σαν παράστο, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Εγώ σε ακούω καλά, εσύ με ακούς. Εγώ προσπαθώ να σε ακούσω, όταν πας να μιλήσεις εσύ ακούγεται το παράστο. Ναι, ναι, λέω ότι το 1974 στο Μουντιάλ που έγινε στη Γερμανία, ναι, η Εθνική Γερμανία έκανε μία ήττα μόνο από την Ανατολική Γερμανία. Έτσι. Μπράβο. Λοιπόν, αυτό δεν το θυμάμαι, για να είμαι ειλικρινής. Δεν είμαι και τόσο αντικός θεασότης του ποδοσφαίρου, αλλά εν πάση περιπτώσει πρέπει να ξέρουμε με για ποιους λόγους εθνικούς, πολιτικούς, οικονομικούς υπάρχει αυτό το μίσος κατά των Γερμανών. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Χαίρομαι για την εκπομπή σου. Ακούω πολύ ενδιαφέρον τις απόψεις των ακροατών σου. Μερικές από αυτές είναι πράγματι πολύ στοχευμένες και θα έλεγα εξαιρετικά ενδιαφέρουσες. Να συνεχίσεις όσο έχει. Γεια χαρά, σε ευχαριστώ πολύ. Έλα, φίλε. Χαίρετε. Χαιρετούμε. Βαγγέλης από Λαγωνίση. Έλα. Έλα. Και βλέπω και θάλασσα, να ξέρεις. Το λέω έτσι γιατί είσαι μέσα στο στούντιο, σε λίγο θα μπορείς και εσύ. Σε λίγο, αργά. Σε
σήμερα το ματσάκι που θέλω να συζητήσουμε είναι το Γαλλία-Ουρουγουάη. Ναι. Αυτές οι δύο ομάδες έχουν μια ιδιαιτερότητα. Στην πραγματικότητα τα αμυντικά τους χαφ είναι αμυντικά χαφ. Κανένας δεν είναι... Εντάξει, στη μέρα του όλοι μπορεί να βγάλουν και μια κάθετη, αλλά κανένας δεν έχει προσανατολισμό στην δημιουργία. Ούτε ο Ποκπά, κατ' εμέ, ούτε ο Καντέ. Ναι, αλλά τα τρία χαφ αμυντικά της Γαλλίας είναι ένα κλικ πάνω από τα αμυντικά χαφ της Ουρουγουάης. Δύο. Χωρίς το Ματουίτι. Έτσι. Πολύ σωστά, το πες, χωρίς το Ματουίτι. Ναι, είναι ένα κλικ πιο πάνω. Και εκεί είναι και το μείον της Ουρουγουάης. Η Ουρουγουάη όμως θα κάνει σήμερα κάτι που το έχει κάνει νομίζω και στα άλλα μάτς. Θα παίξει όλες τις γραμμές μέσα σε 30 το πολύ 40 μέτρα. Θα προσπαθήσει δηλαδή να οι διάδρομοι να μην υπάρχουν όχι μόνο στον Εμπαπέ, σε κανέναν από το κέντρο. Αυτό ελοχεύει κάποιους κινδύνους για τη Γαλλία που έχει δείξει να είναι λίγο αφελής. Η Γαλλία δηλαδή δεν έχει κανένα πρόβλημα να ανοίξει 60 μέτρα τις γραμμές της. Και όταν λέω γραμμές δεν εννοώ ένα επιθετικό μπροστά, εννοώ να είναι τρεις μπροστά και ο τελευταίος αμυντικός να είναι πίσω από 60 μέτρα. Άκου ποιο είναι το καλό για μένα της Ουρουγουάης. Που σε αυτό το Μουντιάλ μόνο από αυτήν την ομάδα το είδα. Όλες οι ομάδες κάνουν λίγο κατάχρηση πάσας. Η Ουρουγουάη κάνει την πάσα για να αποφύγει τον αντίπαλο. Και αμέσως μετά βγαίνει μπροστά. Οι άλλες ομάδες, ειδικά η Ισπανία, έκανε την πάσα. Απέβηκε τον αντίπαλο και ξανά μανά πάλι μπάλα πίσω. Γιατί ρισκάρει πάση, συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λέει. Η Ουρουγουάη δεν το κάνει αυτό. Είναι πολύ εύστοχη η παρατήρησή σου. Η Ουρουγουάη ρισκάρει να κάνει την πάσα στον επιθετικό γιατί ξέρει ότι έχει 10 παίκτες πίσω από την μπάλα και θα τους έχει. Γιατί είναι κοντά. Καταλαβες. Δεν φοβάται να φάει την επίθεση για αυτόν τον λόγο. Και το υπηρετεί. Και το υπηρετεί μέχρι τελευταία στιγμή. Δηλαδή δεν πιστεύω και πίσω να βρεθεί. Θα συνεχίσει να υπηρετεί το ίδιο πράγμα. Δεν βλέπω πως δεν θα μπει γκολ σε αυτό το match. Θεωρώ ότι θα έχει γκολ. Και για μένα το πιο πιθανό είναι το γκολ το 1-1. Α, δούμε. Αυτό βλέπω. Έγινε, σε ευχαριστώ τώρα πολύ. Το άλλο θα είναι όσα πάνε και όσα έρθουν, πιστεύω. Έγινε, ρε. Για καλά. Για καλά. Λοιπόν, επειδή έχω πάρει κάποια μηνύματα και το να είναι πάρα πολύ εύστοχο, ένας πλούς ρωτάει, ρε Γιώργο, βγήκε χθες ο ανταποκριτής από τη Μόσχα. Πραγματικά είχαμε εδώ χθες τον ανταποκριτή μας από τη Μόσχα. Έχει έρθει εδώ για λίγες μέρες, ξαναφύγει να πάω τον τελικό. Και μας είπε ότι δεν έχει γίνει το παραμικρό παρατράγουδο σε όλο το Μουντιάλ. Διάβασα, μου τα είπε και ο Αχιλλέας εδώ, ο ανταποκριτής μας. Όντως, δεν έχει γίνει το παραμικρό παρατράγουδο. Ξέρετε γιατί? Πρώτον, όπως μου είπε ο Αχιλλέας, ο Πούτιν όλους τους χουλιγκάνους, τους Ρώσους, τους κληροπυρηνικούς, τους ηγέτες, τους έχει βάλει σε κρατητήρια πριν από το Μουντιάλ. Δεν υπάρχει κανένας τέτοιος στο γήπεδο. Δεύτερο, έχει ειδοποιήσει τις κυβερνήσεις των κρατών που μετέχουν στο Μουντιάλ ότι αν οι σκληροπυρηνικοί της Αγγλίας, της Αργεντινής, της Πολωνίας, οι ηγέτες τους μπουν σε ρωσικό έδαφος, δεν θα περάσουν καλά. Καθόλου καλά. Που καταλήγουμε? Όλους μπορείς να τους φέρεις βόλτα άμα θέλεις. Όλους. Έλα, φίλε. Γεια σου, Γιώργο. Για χαρά, δεν είναι. Καλά. Καλά. Πήρα να σε μαλώσω. Γιατί? Αλλά πριν σε μαλώσω, θέλω να μου κάνεις μια διευκρινιστική, να κάνω μια ερώτηση, να το διευκρινίσεις. Όταν είπες προηγουμένως ότι όλους μπορείς να τους κάνεις ζάφτη, εννοείς τους χουλιγκάνους. Ναι. Α, εντάξει. Τι άλλο? Βάλε και λίγο να σκεφτείς τι άλλο. Όχι, δεν βάζω και αυτό. Υπάρχουμε και ανεξάρτητοι άνθρωποι που δεν το βάζουμε κάτω. Αυτό θέλω να πω. Έχει. Δεν άκουσα. Τώρα μιλάμε για γουλικανισμό στα γήπεδα, δεν μιλάμε για αυτό που εννοείς. Γι' αυτό σου λέω. Όχι, δεν εννοώ αυτό. Δεν εννοώ τώρα αυτό που λες.
Εντάξει, κοίτα, μισό αστεία, μισό σοβαρά το είπα για να είμαι και ειλικρινής. Ναι, ναι. Λοιπόν, τώρα για το ματσάκι που θα δούμε σε λίγο, που θα ξεκινήσει. Εγώ θέλω Ουρουγουάη, ένα το κρατούμενο. Η Γαλλία μου φαίνεται ότι δεν έχει καλή άμυνα. Θα εξαρτηθεί σήμερα, βέβαια. Δεν την έχω για καλή άμυνα της Γαλλίας. Μπροστά από τη μέση και φυσάει. Αλλά στην άμυνα της δεν την βλέπω καλή. Κοιτάξτε, δηλαδή, να δεις, κοίταξε. Την είδαμε με τη Δανία που το μάτι ήταν αβαβά. Περίπου. Από τους ξεφώνεις όλες γόλες στο γήπεδο μέσα, τους μπουντζώνες. Τη βλέπουμε την Αργεντινή να βάζει 4 γκολ. Καλού. Αλλά σε ποια άμυνα τώρα, στο Ματσεράνο. Ναι, καλά η Αργεντινή ήταν... Δεν αφήσει τώρα την αξία και του Γκρισμάν και του Εμπαπέ, δεν αμφισβητώ την αξία της κουτουλιάς του Ζηρού. Ναι, σήμερα θα φανεί η αξία της. Τώρα θα φανούν περισσότερα πράγματα. Θα δούμε, πάντως εγώ το βλέπω πολύ κλειστό μάτς. Δηλαδή και η Γαλλία δεν θα ανοιχτεί τόσο πολύ. Θα είναι κρατημένη, εγώ παράταση το βλέπω. Είναι το θέμα Καβάνι, λέει πολλά. Θα το παίξει θέμα Καβάνι, δεν νομίζω ότι θα παίξει, δεν έχω ανοίξει τηλεόραση. Τώρα θα ανοίξω κανένα δεκάλεπτο. Αλλά αν δεν παίξω Καβάνι, μειώνεται πολύ η Ουρουγουάη. Σε ποιότητα, σε πιθανότητα σκοραρίσματος. Ο άλλος ο Σουάρες κάνει, όπως λέμε, βρήκε ο Φίλιππος τον Αθαναήλ, αυτός θα το χάσει. Λες. Να δούμε. Ποια να δούμε. Αυτά είναι πολιτικά. Και ένα άλλο, την άλλη φορά λέγατε ότι δεν φάνηκαν καινούργιοι ονοματοφύλακες. Πώς τον λένε για να τον. Τώρα με την Αγγλία που παίζει. Τη Αγγλία στο δοφύλακα. Όχι, ο άλλος. Ναι, ο Σμάιχελ. Όχι, μωρέ. Με ποιον έπαιζε η Αγγλία, με την Κολομβία, ναι, με ο Τσόε. Όχι, ο Τσόε είναι του Μεξικό. Μεξικό. Πώς το λένε, τέλος πάντων, αυτός είναι καλός δοφύλακας. Αν το δίνεις όλα τα πέναλτι, είχε επαφή. Αλλά και στον αγώνα ήταν καλός και στους άλλους αγώνες ήταν καλός. Της Κολομβίας. Τέλος πάντων. Καλό μου διάλειμμα να δούμε από εδώ και πέρα και καλή συνέχεια. Έγινε, δεν σε ευχαριστώ πολύ. Για χαρά. Σε 20 λεπτά ξεκινά το παιχνίδι. Έλα, φίλε. Φίλε μου, καλησπέρα. Καλώς τον. Μα του Ιντήλε δεν παίζει, αλλά δεν παίζει και ο Καβάνι. Εδώ είναι τα αρεστά όλα. Πάτα όμως. Κατάλαβες τώρα τι γίνεται. Εδώ είναι τώρα η απώλεια. Εδώ και είναι... ο Καβάνι είναι πολύ πιο χρήσιμος στην ομάδα του από ότι ο Μαντουιντή, να πούμε, κατάλαβες. Από όλους είναι... Όχι, άλλο λέω, ότι ο Καβάνι είναι πολύ πιο χρήσιμος στην Ουρουγουάη από ότι ο Μαντουιντή στην Γαλλία. Ναι, εντάξει. Αυτό είναι δεδομένο. Δεν έχει και πολλές λύσεις η Ουρουγουάη. Δεν έχει και πολλά, δηλαδή, έτσι, εργαλεία για να μπορούν να τη δουλέψουν. Ένα πολυεργαλείο, και τον είδες και γιατί τραυματίστηκε στο προηγούμενο παιχνίδι, που γύριζε και μαρκάριζε, που έκλεινε τους χώρους, center back είχε γίνει. Εγώ είμαι μεγάλη υπόθεση τώρα που λείπει ο Καβάνι και ο Ματουίτη. Αλλά πιστεύω ότι θα του έβαζε σε πολλούς μπελάδες αυτός ο παίχτης. Όλα δείχνουν ότι δεν θα παίξει. Λοιπόν, εντωμεταξύ, ένα άλλο μπορείς να μου το εξηγήσεις. Διαβάζω εδώ στο κουπόνι, πήρα και το κουπόνι χθες και δίνει στο Ρωσία, Κροατία. Ρε φιλαράκι, δεν ξέρω τώρα τι γνώμη σου θέλω. Δίνει φαβορή τη Ρωσία. Και τη δίνει φαβορή δηλαδή για νίκη σε ποσοστό έτσι πολύ προσβλητικό. Ας το πω προσβλητικό για την Κροατία. Για λέγε τα νούμερα. Δηλαδή δίνει τη Ρωσία 1,5, Ρωσία-Κροατία το παιχνίδι, 1,5 τη Ρωσία και 4,40 δίνει την Κροατία. Αυτό τα λέει όλα. Αυτό με προβληματίζει ότι είναι μεγάλη. Δηλαδή και τι, το πάμε και αξιακά ρε παιδί μου, από πού και ως πού. Από αυτό που έχουμε δει, από αυτούς τους αγώνες στη Ρωσία, τι έχουμε δει από τη Ρωσία που είναι το φόβητρο και δίνει τόσο ποσοστό. Δηλαδή με προβληματίζει. Και τι να είναι φόβητρο, γιατί να είναι φαβορή δηλαδή η Ρωσία. Μπροστά σε αυτή την Κροατία. Γηπεδούχος. Όχι, δεν πάει έτσι. Πώς δεν πάει. Εντάξει τώρα, ο γηπεδούχος, εγώ δεν το βλέπω. Για σκέψου τον Ολυμπιακό. Ίδιο να παίζει Καραϊσκάκη, άκουσε με. Και ίδιο να παίζει, ξέρω εγώ, στο Ηράκλειο. Και δεν μας άμα που έδρεσε. Άσε το παραμύθι. Τώρα μου λες τώρα. Δεν το βλέπω εγώ σαν έδρα αυτό. Γιατί και οι Κροάτες έχουν τον κόσμο. Ναι, ρε παιδί μου. Αυτοί που βγάζουν τις αποδόσεις θα μετράνε πολύ αυτά. Ναι, ρε Γιώργο, παίζει ρόλο ψυχολογικά. Θα έχει, ξέρω εγώ, τον κόσμο. Αλλά κόσμο έχουν και οι Κροάτες. Κόσμο έχουν και οι Άγγλοι. Κόσμο έχουν όλοι. Και δεν πάει μια ομάδα, όπως είπε νωρίτερα, π.χ. να παίξει το Ηράκλειο για μόνη της σκέτα. Και διάβασα λοιπόν και μια συνέντευξη του ΠΑΦ,
το θυμάσαι τον παντοφύλακα τη Βραζιλία. Τρομερό παντοφύλακα. Τον είχε κάνει όπω ο Μαραντόνα και παραμίλαγε. Ναι, τον είχε τρυπήσει από όλε τι πάντε. Λοιπόν, και είπε για τη φυσιογνωμία τη Βραζιλία. Είπε ότι δεν είναι η ίδια ομάδα, δεν είναι η ίδια. Δηλαδή, δεν ήθελε να πει και σε μια ξένη εφημερίδα, νομίζω το έγραψε. Ότι δεν είναι η ίδια Βραζιλία. Κάτι που έχει υποθεί και κάπου, δεν θυμάμαι τώρα. Λοιπόν, ότι δεν είναι η ίδια η Βραζιλία. Δεν έχει την ίδια φιλοσοφία, ξέρω εγώ, αυτή την επιθετική ομάδα κτλ. Κτλ. Τώρα, όσο για τον Πούτιν, απλά εγώ δεν ήξερα αυτά που λες τώρα. Ότι του έκανε ο Πούτιν, αλλά αν του έκανε, μαγιά του και καλά εξηγήθηκε. Κοίταξε, ο ανταποκριτής μας στη Μόσχα είναι, είναι μόνιμος κάτοικος 15 χρόνια ζήγη. Βέβαια, τον εμπιστεύω. Ψέματα να μην. Ναι, μα έτσι εξηγούνται οι μεγάλοι ηγέτες. Ελά, εδώ θες να μου κάνεις εμένα τη χώρα αρδελομπού. Ήρθες εδώ να μου κάνεις πάρτι και να μου κάνεις εμένα τσιριτσάντουλες σε μια τέτοια γιορτή του ποδοσφαίρου. Θα σε πάρει και θα σε σηκώσει. Έτσι εξηγούνται. Λοιπόν, άντε, θα λέμε καλό απόγευμα. Τα λέμε, για καλά. Έλα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Απλά μια διόρθωση για το φίλο πριν. Δεν είναι ο Άσος. Αυτό που λέει είναι με πλεονέκτημα. Διόρθωση, εντάξει, από τη δικά μια ανάλογη με τους υπόλοιπους. Το γεγονός δεν είναι αυτές. Το πλεονέκτημα αυτό. Η Ρωσία, αντί να κερδίσει 2-0 η Ρωσία, το έχει το ναι, τώρα μπροστά να γράφει πει. Γιατί κανονικά να μπει στο σέα του ΟΠΑΠ και το δει, είναι η Κροατία 2-10 και 3-35 η Ρωσία. Μάλιστα. Εντάξει, για πράγμα πληροφοριακά να μην κάνει λάθος. Μάλιστα. Αυτό τίποτα άλλο. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ, φίλε. Για χαρά, για χαρά. Μου κάνει εντύπωση το εξής. Ότι όλοι όσοι είχε βγει και μιλήσει μέχρι τώρα, δεν είχε αναφερθεί κανένας στο βραδινό παιχνίδι. Που για μένα είναι πιο βαρύγδουπο. Έχει πιο λούστρο το Βραζιλία-Βέλγιο από το Γαλλία-Ουρουγουάη. Όχι ότι το Γαλλία-Ουρουγουάη δεν έχει βελούδο. Έχει. Αλλά το βραδινό είναι πιο βελούδινο, ρε παιδί μου, πιο ενδιαφέρον. Πιο ονόματα, πιο παίκτες και οι δύο ομάδες. Σε 10 λεπτά ξεκινάει το παιχνίδι. Έλα, φίλε. Γεια σου, ρε Χορχέ. Γεια. Και πάνω μου πήγα να σε πάρω να πούμε για το Βέλγιο-Βραζιλία. Ναι. Παραπονέθηκες. Για πάμε. Λοιπόν, άκου να δεις. Εγώ πιστεύω ότι εάν βάλει στο πρώτο ημίχρονο το Βέλγιο γκολ, το πήρε κιόλας. Το μάτς. Στατιστικά, έτσι. Ρε παιδί μου, να σου πω ποιο ήταν το ωραίο. Να μην έπαιζε τώρα ο Γκοντίν με τον Χιμένες και με τον Κάσερες και να τους έβαζε στο Βέλγιο το βράδυ. Έλα μου, ντε. Το καλύτερο από όλα ήταν αυτό. Και να σου πω και κάτι άλλο. Επειδή ξέρεις ότι είμαι κορνεράκιας, 5 βάζεις 10 παίρνεις τα 10 συν. Μάλιστα. 5 βάζεις 10 παίρνεις. Καλή συνέχεια. Και μια που είπες για τη Βραζιλία τώρα. Ναι. Εγώ απορώ πως ο προπονητής της Βραζιλίας δεν κάνει μια εσωτερική αλλαγή που την έκανε προθέσεις και φάνηκε αμέσως διαφορά. Γιατί βάζει το Ζεσού σέντερφορ μέσα στην περιοχή και δεν το βάζει εκεί που παίζει ο Νεϊμάρ και να τραβήξει το Νεϊμάρ σέντερφορ. Έλα μου, ντε. Δηλαδή, όταν το έκανε αυτό προχθές, ο Ζεσούς. Αυτά μόνο αλέφαντος τα έκανε. Ο Ζεσούς ξέρει μπάλα. Δηλαδή έχει τεχνική κατάρτιση πολύ καλή. Αλλά είναι μικροσκοπικό, τον τρώνε οι άλλοι, τότε κλωτσές. Βγάλει τον λίγο πιο άκρη να κάνει μαγικά πράγματα. Και βάλει τον Νεϊμάρ που ανοίγει περισσότερο το ξύλο μέσα στην περιοχή. Μπράβο, ισχύει αυτό. Έγινε, δεν σε ευχαριστώ πολύ. Γεια σου, ρε Χορχέ. Για χαρά. Έλα, φίλε. Έλα, Γιώργο Κώστα από Κεφσιά, είμαι. Έλα, ακούστηκε καλά. Αλλά έχουμε μιλήσει με κάποιο καιρό. Είχα πάρει πριν το Μουντιάλ, σου είχα πει για την Ουρουγουάη ότι θέλω να πάνε μακριά. Δεν ξέρω αν το θυμάστε. Μιλάμε για πριν και σου λέγα ότι εγώ αυτό πιστεύω ότι θα το πάρουμε. Τώρα σήμερα είναι το μεγαλύτερο του τεστ. Θα δείξει είναι και αρχή αυτό με τον Καβάνη και η Γαλλία από την άλλη δυνατή ομάδα. Απ' τη μία μένα, απ' την άλλη. Ξέρεις τι γίνεται με την Γαλλία σε σύγκριση με την Ουρουγουάη. Η Γαλλία δεν έχει μόνο παίκτες μικρότερου ηλικία. Είναι πιο ευλίγιστη η ομάδα. Οι άλλοι είναι πιο μονοκόμματοι. Πιο μαχητικοί σίγουρα, αλλά πιο μονοκόμματη η ομάδα. Η Γαλλία έχει μεγαλύτερη ευλίγησία. Συμφωνώ, δεν ξέρω κατά πόσο όμως θα τους βγει αυτό σε πλεονέκτημα. Γιατί έχει και πολύ ζέστη, ξέρεις τι. Και η Γαλλία δεν έχει κανένα παίχτη κοντά στα 30 έμπειρο. Για να πάρεις Μουντιάλ, τουλάχιστον μέχρι στιγμής έχει γίνει. Είναι αυτοί οι παίκτες που είναι στο σηκώνουνε. Γι' αυτό είναι πιο εύκολο για τη Γαλλία να μην εμφανιστεί σε μάτς καθόλου. Η Ουρουγουάη δεν γίνεται να μην εμφανιστεί, να έχει τον Κοντίν πίσω. Δεν γίνεται να μην υπάρξουν οι άλλοι, τόσο άρεσε που έχει φτάσει στα 30-31.
Οι Γάλλοι, άμα δεν κάνουν ένα μάτς, κάτσε γιατί είναι και δίπλα στα αυτοκίνητα, ας πούμε. Άμα δεν κάνουν ένα μάτς καλό, μπορεί να μην κάνει κανένα. Μπορεί επειδή είναι έτσι λίγο πιο πιτσιρίκια, λίγο πιο έτσι. Και να βγει ένα μάτς να μην βάλουν γκολ, να μην γίνει τίποτα. Αυτά τα βλέπει σε όλα τα πρωταθλήματα του κόσμου. Εδώ η Πεύκη, η ομάδα του Απόλλωνα που ήταν σαν κατηγορία Αθήνας, είχε 11 παίκτες πιτσιρικάδες από τον Απόλλωνα. Αποτέλεσμα, έπεσε. Ναι. Αν δεν έχεις πρέπει να σου να είμαι 4-5 έμπειρους, ναι, θα έχεις πιτσιρικάδες. Αλλά να έχεις και 4 έμπειρους που να έχουν κάνει πρωταθλητισμό. Μπράβο. Έγινε, ναι. Αυτή τη λέξη κερδίζονται. Λοιπόν, Γιώργο, καλή συνέχεια. Γεια χαρά. Γεια σου, γεια. Θα δούμε παρέα το παιχνίδι. Κατά τη διάρκεια του αγώνα μπορεί να παίρνει τηλέφωνο να λέτε τις απόψεις σας ανάλογα με τις φάσεις, με την απόδοση των ομάδων. Μακάρι να έχει ενδιαφέρον το παιχνίδι και να σας αφήσει καθυλωμένους. Οι ομάδες βγήκαν έξω, είναι έτοιμοι για τον εθνικό ύμνο. Δυστυχώς απαγορεύεται από τον νόμο να γίνει αναμετάδοση από το Real και από κάθε άλλο ραδιόφωνο αναμετάδοση του αγώνα μέσα από τη φωνή της ΕΡΤ 1 που δίνει το μάτς. Απαγορεύεται αυτό το πράγμα αυστηρά. Υπάρχουν πρόστιμα, υπάρχουν πολλές ποινές. Πάντως μαζί θα βλέπουμε το μάτς και μαζί θα το κριτικάρουμε. Έλα, φίλε. Έλα, Γιώργο. Έλα. Καλησπέρα. Γεια σου, Δημήτρη. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να δούμε Γαλλία-Ουρουγουάη. Πιστεύω το καλύτερο, το πιο σημαντικό, όχι το καλύτερο γιατί δεν το έχουμε δει, το πιο σημαντικό μάτς μέχρι και σήμερα, πιστεύω, είναι αυτό το παιχνίδι. Εντελώς αφισβητούμενο, έτσι, δεν μπορείς να είσαι σίγουρος δηλαδή για το αποτέλεσμα. Και πάνω σε αυτά που λέγε και ο Θόδωρας προηγουμένως, έτσι, σχετικά με τις αποδόσεις και τα σχετικά, σίγουρα δίνουν στην έδρα κάποιο πλεονέκτημα, πιστεύω εγώ. Και λόγω κόσμου. Γιατί τώρα σε μια έδρα που έχει 80.000 κόσμο μέσα, δεν μπορεί να την αφισβητεί, δηλαδή να σε αφήσει αδιάφορο αυτό το πράγμα. Έτσι δεν είναι. Βέβαια. Δεν νομίζω τώρα, όπως το λες και εσύ, η έδρα είναι έδρα. Αν και οι μεγάλες ομάδες, Γιώργο, δεν καταλαβαίνουν από. Τώρα από πια έδρα. Όχι. Τώρα πια όχι. Εδώ και αρκετά χρόνια όχι. Ναι. Όχι. Ίσως αυτό που λες, ότι τώρα πια όχι. Γιατί όπως και είχαμε πει, η Αργεντινή το 78 που το πήρε, δεν την είχαν στην αρχή. Βέβαια, ασχέτως αν έφαγες προξήματα. Ασχέτως αν έφαγες προξήματα. Αλλά δεν την είχαν στην αρχή ότι θα είναι στους διεκδικητές του τίτλου. Τότε είχε η Ολλανδία ομαδάρα, που εγώ τότε πίστευα σίγουρα ότι θα το έπαιρνε η Ολλανδία. Και τέλει δεν το πήρε. Γιατί ούτε η Βραζιλία ήταν τότε πολύ καλή ομάδα. Μπορεί μεν να μπορούσε να πάει τελικό. Αν θυμάσαι, γιατί έμεινε με διαφορά τερμάτων έξω. Ναι, αλλά... ναι. Γιατί το ήταν αλλιώς το σύστημα, δεν είναι όπως τώρα. Με τα 6 που είχε βάλει η Αργεντινή στο Περού. Έφαγε 6 στο Περού, μπράβο, και έμεινε έξω η Βραζιλία. Αλλά δεν είναι η Βραζιλία την καλύτερη ομάδα τότε. Δεν ήταν δηλαδή πολύ καλή ομάδα. Πιστεύω η Ολλανδία τότε ήταν πολύ καλύτερη. Και βλέπεις ότι και στον τελικό πάλι από ατυχία θα πω δεν το πήρε. Αν θυμάσαι το δοκάρι του Ρέζεμπριγκ στο 90. Βέβαια. Τότε. Έτσι, δηλαδή μπορεί να πει από ατυχία δεν το πήρε. Αλλά σίγουρα ο κόσμος εκεί για πρώτη φορά εμφανίστηκε, για να κάνουμε και λίγο έτσι ιστορικές αναδρομές για τους νεότερους, εμφανίστηκε αυτά τα χαρτάκια. Ναι. Εκατομμύρια χαρτάκια. Φοβερό θέαμα αυτό. Που έμπαινε ο Κέμπες μέσα και πετάγανε τα χαρτάκια μόλις έβαλε τον γκολ. Και από τότε έγινε μόδα. Έγινε μόδα, μπράβο, τότε ξεκίνησε. Αν θυμάστε, δεν είχε πιο νωρίς ποτέ πετάξει. Όχι, δεν το είχαμε ξαναδεί, όχι. Αυτό ήταν καινούριο που είχε έρθει τότε από την Αργεντινή και μετά έγινε σερί. Λοιπόν, κάτι άλλο για το φίλο το Θεοδωράκη, επειδή σε πήρε τηλέφωνο. Είναι και αυτός Ολυμπιακός, βέβαια, όχι σαν και εμένα, έχουμε πιο πολύ, χαριτολογώντας. Έτσι πρέπει όλοι οι Ολυμπιακοί να λέμε για τον εαυτό μας, ότι είμαστε πιο πολλοί από τον άλλον. Λοιπόν, τέλος πάντων, θέλω να πω κάτι. Κάτι έλεγε για το Χάρι Κέιν, το οποίο το κάνεις και εσύ. Έχουν πάρει και άλλοι αγρότες. Έλα μωρέ, αυτό το κρυάρι, μωρέ, έλα μωρέ, αυτό το. Είναι άκουσε, λέγοντας ο άλλος κρυάρι το Κέιν, είναι η αντίδραση σε αυτούς που λένε τι σε τρεφοράρα είναι αυτή.
Η αντίδραση γίνεται και λέει το κρυάρι. Δεν το πιστεύει κανένα ότι είναι κρυάρι. Δεν είπε κανένα ότι είναι κακό παίκτη. Αλλά μην μου το παρουσιάσετε. Μην μου το παρουσιάσετε. Βαμπάστε. Όχι, ρε, άσε με να σου τελειώσω. Εγώ προσωπικά, επειδή έχω τρέλα με τη θέση του σέντερφορ. Έχω τρέλα, είναι η τρέλα μου, α πούμε. Αυτό έπαιζα, αυτή ήταν η τρέλα μου. Λοιπόν, αν τον προσέξει τον παίκτη, είναι πάντα μέσα στη φάση του γκολ. Πάντα. Δηλαδή πάει και κάθεται, α πούμε, σε μία θέση που πάει πάνω του και βάζει τον γκολ. Αυτό δείχνει ότι έχει τη μυρωδιά, ρε παιδί μου, που λέμε. Αυτό είναι ένα αμφιβήτη του. Δηλαδή, ο Μαύρος, θυμάστε τον Μαύρο για να πούμε για Έλληνες. Ο Μαύρος ήταν ο παίχτης, ο Φαντεζή, ο φοβερός ο παίχτης. Ήταν πάντα μέσα στο γκολ. Ακροβάτης. Δηλαδή, ήταν ανύπαρκτος παιχνίδια ολόκληρα και πήγαινε μισή φορά η μπαλά στο πόδι του και βάζε. Από μισό μέτρο, από 10 πόντους, από ένα μέτρο, δεν έχει σημασία. Και να έχει εικόνα τον Μπάγεβιτς. Εγώ μπράβο, άσχετο αυτό, εγώ δεν το συζητάω αυτό. Λέω ότι ο άνθρωπος ήταν όμως στη φάση του γκολ. Έτσι είναι και ο Κέι. Δηλαδή λέμε τώρα για άλλα σεντερφόρ. Για πες μου εσύ από τα σεντερφόρ που είδες, και θέλω να πω και κάτι μην το ξεχάσω για να κλείσω, από τα σεντερφόρ που είδες ποιος σου άρεσε δηλαδή. Ποιος σου άρεσε από τα σεντερφόρ που είδες. Ο Λουκάκου. Εγώ δεν είδα να κάνει κάτι ιδιαίτερο, πόσα γκολ έχει βάλει. Εγώ βλέπω τα τέσσερα έχει βάλει. Εγώ βλέπω. Γιατί ο άλλος είχε βάλει τα πέναλτι. Έξι. Τα πέναλτι. Γιατί. Το πέναλτι μπαίνει. Άκου να σου πω κάτι. Εγώ τον Λουκάκου τον κρίνω από τα προσόντα του. Έτσι. Και εγώ συμφωνώ. Δεν είναι διαφορά. Όπως είπα και προχθές είναι ο Λεμπρόν του ποδοσφαίρου. Εντάξει, μην το. Όχι, λέω από εμφάνιση. Λέω από σωματική εμφάνιση. Δεν λέω από τεχνική. Υπερβάλλεις. Γιατί και ο Θόδωρας για αυτό που είπα προηγουμένως έλεγε, ας πούμε, ποιος χάρη, Πότερ χάρη, Τρούμαν χάρη, Κέιν, λέει, τώρα και εγώ τι να πω, Μαϊμουδάκου και ο, ξέρω εγώ, και ο έτσι και ο αλλιώς. Έγινε, άντε πάμε γιατί ξεκινάει το μάτς. Σε ευχαριστώ πολύ. Έλα, τα λέμε για καλά. Λοιπόν, πάμε γρήγορα ειδήσεις, επανερχόμαστε, βλέπουμε όλοι μαζί το παιχνίδι, το τηλέφωνο του Real είναι ανοιχτό, όποτε θέλετε μπορείτε να επικοινωνείτε και να πείτε την άποψή σας για το μάτς. Πάμε ειδήσεις. Έλα φίλε μου. Γεια σου φίλε Γιώργο. Γεια χαρά. Μπάμπης Ολυμπιακός. Έλα Μπάμπη. Αφορμή στάθηκε το τηλεφώνημά μου για το φίλο που είπε ότι είμαστε, μόνο ο ηλίθιος δεν μας είπε, που χαρήκαμε που έχασε η Γερμανία. Όταν παρακολουθείς φίλε έναν αγώνα, είτε πυγμαχία, είτε ποδόσφαιρο, οτιδήποτε, κάποιον υποστηρίζεις. Δεν μπορεί να το δεις αλλιώτικα. Δηλαδή δες το μόνο σου, αν δεν υποστηρίξεις κάποιον, σαν να βλέπεις ένα εισάδι, ένα ίδιο πράγμα, δεν αλλάζει τίποτα. Κοίταξε να δεις τι γίνεται. Εμείς σαν Ολυμπιακοί δώσαμε δικαιώματα και μας μισούν όλοι στην Ελλάδα, έτσι. Έχουν δίκιο, έτσι, γιατί δώσαμε εμείς τα δικαιώματα και το κάνουν. Το ίδιο και η Γερμανία. Μεταξύ λέω στο φίλο ότι για να αρχίσουν να σε μισούν, πάνε να πει ότι κάτι έχεις κάνει, δεν μπορείς τα καλά καθούμενα, δηλαδή γιατί δεν λέμε κάτι άσχημο για μια άλλη ομάδα, για την Ιαπωνία, για την οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Ή βάλε ότι όταν παίζει μια τουρκική ομάδα μαζί μας, σκυλιάζουμε να την κερδίσουμε, γιατί υπάρχει λόγος. Ή δεν το πιστεύεις αυτό, Γιώργο? Έτσι, έτσι. Δηλαδή, όταν ο άλλος λέει ότι ξέρεις κάτι, εντάξει, είναι καλή η Γερμανία, είναι αυτή, αφού είναι καλή, τότε αυτά που κάνανε, ποιος τα έκανε, κάποιος άλλος τα έκανε. Δηλαδή, μερικά πράγματα. Πρέπει να βάζεις και λίγο τη λογική. Μπάμπη, έγινε να δούμε ένα φάουλ που γίνεται. Ναι. Πάντως είναι ένα μάτς όχι τόσο πολύ στην τεχνική όσο στη δύναμη. Σωστό. Φίλε, πάντως πιστεύω ότι η Ουρουγουάη λίγο καλύτερη άμυνα αν είχε, μπορούσε να το πάρει, έτσι. Βέβαια θα μου πεις και άλλες ομάδες στην ίδια κατηγορία είναι, δεν αλλάζει τίποτα. Εδώ είδες η Ιαπωνία τι έκανε. Ναι, ναι, ναι. Δεν το πίστευε. Αν το πίστευε, θα το έπαιρνε το παιχνίδι, Γιώργο. Μπάμπη, σε ευχαριστώ πολύ. Γεια σου, φίλε Γιώργο. Για καλά. Έλα, φίλε. Γιώργο, εγώ είμαι. Εσύ. Έλα, άπιστο στο μάθημα, τι κάνεις, καλά. Έλα, καλά. Δύο λεπτάκια θα σε ενοχλήσω μόνο. Λίγο να σχολιάσω το κομμάτι που λένε οι δημοσιογράφοι περί καλού Μουντιάλ. Εγώ έχω αντίθετη άποψη. Δεν βλέπεις το παιχνίδι. Τώρα όχι, σε τρία λεπτά θα ξεκινήσω να το δω. Μάλιστα. Δεν έχω ξεκινήσει να το βλέπω ακόμα. Εμένα δεν μ' αρέσει αυτό που βλέπω. Υπήρχαν οι παλιά Μουντιάλ πολύ καλύτερα. Ναι, συμφωνώ στο κομμάτι του suspense. Αυτό ναι, υπάρχει. Να πάω λίγο να σχολιάσω το VAR, αν μου επιτρέπεις. Επειδή είμαι βολεμπολίστας 30 χρόνια και παλιά και τώρα στα vintage, δεν είναι σωστός ο τρόπος που γίνεται το VAR στο συγκεκριμένο.
συγκεκριμένο άθλημα, πλέον. Καλό ήταν να γίνεται όπως το πόλε, τύπου challenge. Το έχουν πει κάποιοι ακροατές. Ένα άλλο, να ακούσω λίγο το σχόλιο σου. Η Σουηδία σου θυμίζει την Ελλάδα του 4, με διπλή ζώνη άμυνας, με αλληλοκαλύψεις. Ναι, ναι. Έχουμε μία τάση να παίζουμε ένα 6, 7, 8, ξέρω εγώ, σε ένα απόδοση, μάλιστα το 10. Δεν μπορούμε παραπάνω, αλλά δεν θα μας ορίσουν πολύ και άλλοι. Και με το Χαριστέα μπροστά τον παίρνω. Μπράβο, ναι. Εμένα μου τη θυμίζει πάρα πολύ. Και ένα τελευταίο, αν μπορείς, επειδή ακόμα δεν μου έχεις βάλει κάποιο μουσικό κομμάτι και επειδή είναι τα 9 χρόνια από το θάνατο του φοβερού Midnight, το Crimson Glory, μεθαύριο που είναι Κυριακή, ένα κομμάτι από τους Crimson Glory, αν μπορείς. Έγινε φίλε, σε ευχαριστώ πολύ. Για χαρά, για. Για χαρά. 32 λεπτό, στο 00 είναι το παιχνίδι. Έλα φίλε. Έλα Γεωργίου, Τάσου από Κορυδαλό. Έλα Τάσου. Μια χάρη. Ναι. Προχθές την εκπομπή σου, στα γενέθλια του Τζιμ Μόρισον. Ναι, ναι. Τελευταίο τραγούδι, ρε φίλε. Για πες μου, ποιο ήταν που έβαλες, μήπως θυμάσαι. Ωα, δεν θυμάμαι. Ήτανε με Doors, όχι έτσι. Α, μήπως. Α, ήτανε Stones. Not Fade Away. Πώς. Not Fade Away. Not Fade Away. Ναι. Εντάξει, φίλε μου, σε ευχαριστώ. Κι εγώ, ρε φίλε. Για χαρά. Φίλε, για χαρά. Στο μεταξύ, όπως εδώ φαίνεται. Τα 32 πρώτα λεπτά που παίζουν οι δύο ομάδες, ο κλειός, όσο περνάνε τα λεπτά, σφίγγει περισσότερο για τους Ουρουγάνους. Οι Γάλλοι έχουν πάρει το κέντρο, δεν έχουν γίνει ιδιαίτερα επικίνδυνοι, αλλά έχουν τον έλεγχο του αγώνα. Και το κακό για τον Ουρουγά είναι ότι δεν επισκέπτεται την αντίπαλη περιοχή, προς τον παρόν τουλάχιστον. Παίζει μόνο με ένα κυνηγό μπροστά, μόνο με τους Σουάρες. Δίνει μια αδυναμία να φανεί η Ουρουγουάη απειλητική. Επαναλαμβάνω, ούτε η Γαλλία έχει κάτι μεγάλη ευκαιρία. Αλλά δίνει πιο γιωματάρι μπροστά στην επίθεση. Έλα, φίλε. Έλα. Έλα. Γιώργο, εγώ είμαι. Ναι. Τι κάνεις, αγόρι μου, γλυκό. Καλά. Λοιπόν, άκου να δεις, γνωριζόμαστε πολύ καλά, θα σου πω ποιος είμαι. Μια φορά έχουμε το, ας πω μόνο Γιουμά, ας πω Καλιά, κατάλαβα. Θα σου πω Φούρναρη, το συγχωρημένο Βασάκη. Κατάλαβα. Το Τζέσι Λαμπρίδη, γιδάκους ιστορίες. Άκου σήμερα, επειδή παίρνουν και ειδικά αυτός ο Θόδωρας που είναι και ο Φιλαράκη και, και ακούω και τα λοιπά και τα λοιπά. Καλά, τόσο άσχετος είναι αυτό το στοίχημα. Είναι άσχετος για τον Ολυμπιακό που βγαίνει και λέει. Τέλος πάντων, άκου θα σου πω. Σήμερα, από αυτή την εκπομπή, είναι ο τελικός για μένα. Δηλαδή και οι δύο, ο ένας η Βραζιλία μάλλον σίγουρα 100% είναι στο τελικό ή θα παίξει με Αγγλία ή με οτιδήποτε και η Ουρουγουάη ή η Γαλλία 90% όποιος περάσει από τους δύο όπως πάει το παιχνίδι θα είναι τελικό. Ένα. Λοιπόν, άκου τώρα να σου θυμίσω. Πρόοδο, Χατζιάνογλου. Εγώ είμαι παλιός παίκτης του Απόλλωνα. Δεν ξέρω αν θυμάσαι, Μαλισιάνος. Καμάριδες. Μ' ακούς τώρα? Ναι. Αλλά έχω δώσει μια υπόσχεση, παρόλο ότι δεν βγαίνω. Θα σε βοηθήσω σαν Πετράλωνα. Έτσι επειδή το έχεις μεράκι. Έχω μεγάλη σχέση με τα Πετράλωνα εγώ. Με αλυτάκους, με ιστορίες, με... Και το Γιάννη. Άσε, ναι. Για πολλά πράγματα τώρα. Δεν σου μιλά τώρα γιατί οι ορισμένοι βγαίνουν και μιλάνε σαν τον Πούλια. Τον Πούλια το ξέρεις, έτσι δεν? Δεν μου λες, εξακολουθείς. Να θα καταλάβεις κάτι, μέχρι που ξαφνικά ένα δύσκολο παιχνίδι θα κατέβω στο ημίχρονο και επειδή είμαι σίγουρος ότι δεν πάρουν οι παίκτες, είμαι και παλιός πρόεδρος σε δύο ομάδες. Και ποιες? Άσε τώρα. Έχει σχέση με Καλυθέα, με τις δικές μου, πολλά πράγματα. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να σε βοηθήσω και οικονομικά. Για χορηγός. Όχι χορηγός, δεν είναι έτσι. Στο έτσι, επειδή γουστάρω εγώ. Εγώ με ακούσεις κουρτίνα. Γεια σου, τον καταλάβεις. Κοίτα να σας πω κάτι. Χορηγία λέγεται για αυτό. Για τη σημερινή κούρσα να ακούει και λεμονόκουπας. Τρέχει ο Μπάλατον σήμερα και Νικηφόρος Φωκάς. Εντάξει, ναι. Η κούρσα είναι 1800, μετά βρουν τα 2400. Μπάλατον, πού το θυμήθηκες τον Μπάλατον. Τι να λέμε τώρα, τώρα ό,τι και να σου πω. Ο Νικηφόρος Φωκάς ήταν δικός μου. Ναι. Ναι, τον είχα ο Γκούρας και... Στον Απόλλωνα πιάνουν όλοι οι Εμείς με τον Κώστα έχουμε κάνει...
Παλιά επισημονώσκη και μου έκανε και εντύπωση. Μια φορά πριν δύο μήνες, επειδή σε ακούω έτσι. Αλλά δεν είμαι, ξέρεις, το έξω του σκηνικού. Εγώ είμαι πάντα κουρτίνα. Δηλαδή, αν σου λέω τώρα για τα κέντρα, με τον Κώστα μου κτλ. Λοιπόν, πρόσεξε. Μου έκανε εντύπωση που δεν ήξερες το χερουβί μου. Δεν τον ήξερα το χερουβί μου. Που έλεγες ότι έπαιζε στον Απόλλωνα. Ο χερουβί μου. Που έπαιζε. Το Μεϊντάνι, το θυμάσαι. Ε, βέβαια. Το Θανάση σου λέω, έτσι. Εσύ ποια χρονολογία έπαιζε στον Απόλλωνα? Εγώ έπαιζα στον Απόλλωνα 64-65. Εντάξει, μετά πήγα στη... Με τον Τάκη τον Ασημακόπουλο? Όλους αυτούς. Μετά πήγα στη ΝΑΕΚ, ήταν ο Ταϊσπάγκος, υπήρχαν και τότε λαμογές, ιστορίες. Τώρα, άστε τώρα, τι να μιλάμε τώρα. Δεν σου λέω τώρα για... Να δώσεις πολλούς χαιρετισμούς στον Κώστα του Καγιά. Ναι, ναι. Να σου πω... Έλα. Πώς το λένε, το ξέχασα ρε, πώς το λένε, να το πω. Τέλος πάντων, λοιπόν, θα σε πάρω μια μέρα. Πάρε με όπου το θέλεις. Εντάξει, αγοράκι μου, λίγο. Και μα ξέρεις ότι έχουμε κάνει κάτι μεταγραφές του θανάτου. Καλά, παρακολουθώ σου, λέω, τα βλέπω όλα. Έγινε, δε, σου ευχαριστώ πολύ. Τα λέμε, έτσι. Γεια χαρά, γεια χαρά. Έλα, Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Εγώ έχω ανοίξει τηλεόραση, βλέπω τον αγώνα, ναι. Αλλά χωρίς φωνή, από ναι. την εκπομπή σου. Ναι. Ένα τραγουδάκι θα μπορούσε, σε παρακαλώ, να μου βάλεις. Ποιο? Το The Sound of Silence, αλλά την καινούρια έκδοση με τους Disturb. Έγινε, ρε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πολύ, για χαρά. Γεια. Έλα, φίλε μου. Και Γιώργο, εσείς. Εγώ. Γεια σας. Χαίρομαι που σας ακούω πάντα. Βέβαια, χαίρομαι και τώρα που θέλω να μην πω δύο κουβέντες. Πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο. Ήθελα να κάνω μια διαπίστωση για το Μουντιάλ που βλέπουμε όλοι. Ναι, ναι. Το πρώτο είναι το κυριότερο. Είναι ότι είναι από τα ρότερα Μουντιάλ που έχω δει εγώ τα τόσα χρόνια που παρακολουθώ. Από θέμα οργάνωσης, από θέμα παρουσίασης, διάφορα στοιχεία, τα οποία πραγματικά κάνουν μια όμορφη, μια θέαση πολύ καλή. Το δεύτερο είναι ότι το ποδόσφαιρο είναι πάρα πολύ πεσμένο σε θέμα θεάματος, από θέμα θεάματος. Και στεναχωριέμαι, φάντασα, διότι προσπαθούμε να στηριχτούμε σε ένα, δύο, τρία ονόματα μόνο και όχι σε πολλά, σε κάθε ομάδα. Κυρίως βέβαια σε 3-4 πιο βασικά, τα που δεν ξέρω ο κόσμος βέβαια τα ονόματα. Εκεί όμως που με πρέπει να πω πιο πολύ, είναι πήρα δύο χαρές μεγάλες. Βέβαια είναι το θέμα της Γερμανίας που έβγε από το Μουντιάλ. Βέβαια είναι γενικό θέμα αυτό. Το δεύτερο είναι ότι έφυγε η Ισπανία και πήρα μεγάλη χαρά. Για ποιο λόγο? Διότι αυτό το σύστημα που της Μπαρτσελόνας... Συγγνώμη. Έγινε το 1-0 υπέρ της Γαλλίας. Το 1-0 υπέρ της Γαλλίας. Θα ξαναδούμε τον κόλ. Να κερδίσει, πρέπει να είναι, δεν με απασχολεί. Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάτσε να δούμε τον κόλ. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ ωραία. Να πω και κάτι ακόμα. Όχι, δεν προλαβαίνω. Γεια χαρά. Εντάξει, να είστε καλά. Διασπανίας κεφαλιάς μετά από φάουλ. Ο Βαράν, ο σέντερ μπακ της Ρεάλ, νούμερο 4, με τη φανέλα νούμερο 4, κάνει το 1-0 για τους Γάλλους. Και βλέπω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο για την Ουρουγουάη να ανατρέψει το σκορ. Γιατί το λέω, μέχρι το 10ο λεπτό, 15 ας πούμε, η Ουρουγουάη ήταν σαν ίσως προς ίσως με τη Γαλλία. Ψιλοαπειλούσε κι αυτή. Από το 15 και μετά άρχισε πέρασε να γερνεί. Ο πιστογόρης του Ουρουγουάη, αδύνατη πολύ επιθετικά, δεν έκανε ευκαιρίες. Ούτε η Γαλλία έκανε ευκαιρίες, όμως είχε την κατοχή της μπάλας, γέμιζε την περιοχή της Ουρουγουάης περισσότερο από την Ουρουγουάη την περιοχή της Γαλλίας. Και να τώρα που θα κοιτώ να μηδέν και νομίζω ότι η πλάστηκα γέμιζε πια. Έλα, φίλε. Γεια σου, Γιώργο. Γεια. Δημήτρης από Κατερίνη. Ναι. Σου έστειλα δύο email για τη Σουηδία του Μπρολίν. Πού το δημήκησε ο Μπρολίν? Ήτανε καλύτερη ομάδα και από τη Ρουμανία του Χάτζη και από τη Βουλγαρία του Στόιτσκοφ. Μάλιστα. Και έχασε στα σημεία από τη Βραζιλία στο 81 με κεφαλιά του Ρωμάριο.
Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ, ρε φίλε. Γεια χαρά. Γεια. Ημιχρόνιο Γαλλία Ουρουγουάη 1-0 με κεφαλιά του Βαράν. Να πούμε για το μάτσο ότι η Γαλλία φαίνεται πιο ομάδα μες στο γήπεδο. Η αδυναμία της Ουρουγουάης είναι ότι δεν μπορεί να μπει μέσα στην αντιπαλή περιοχή. Έχει μόνο το Σουάρες μπροστά. Οι Γάλλοι έχουν κερδίσει στο πιο ευάλωτο σημείο του γήπεδου. Πού? Στο κέντρο, στα χαφ. Τα χαφ της Ουρουγουάης για το κόψιμο καλά είναι. Πέφτουν με δένα πάνω στην μπάλα. Αποφασιστικοί είναι οι Ουρουγουάνοι. Δεν έχουν όμως αυτό το εξαιρετικό που είναι δυνατόν να δημιουργήσουν καταστάσεις στην περιοχή του Λιωρίς. Τα τρία χαφ της Γαλλίας είναι πιο κινητικά, είναι πιο γιωματάρια. Ο Γκρισμάν κάνει το παιχνίδι, ο Εμπαπέ δεν έχει πολύ φανεί. Ο Ζιρού δίνει μάχη μέσα στην αντίπαλη περιοχή. Γενικά η Γαλλία φαίνεται πιο ομάδα μέσα στο γήπεδο. Δεν έχει όμως τελειώσει ακόμα τίποτα, γιατί είχε μια φοβερή ευκαιρία η Ουρουγουάη. Κεφαλιά του Κάσερες στη γωνία, κάτω χαμηλά, πετάχτηκε Λιωρίς και την έβγαλε κόρνερ. Θα μου επιτρέψετε να δω και εγώ το δεύτερο παιχνίδι με την ησυχία μου. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Γεια χαρά. Όλους μπορείς να τους φέρεις βόλτα άμα θέλεις. Όλους. Έλα φίλε. Γεια σου Γιώργο. Γεια χαρά παιδί. Καλά. Καλά. Πήρα να σε μαλώσω. Γιατί? Αλλά πριν σε μαλώσω θέλω να μου κάνεις μια διευκρινιστική, να κάνω μια ερώτηση, να το διευκρινίσεις. Όταν είπες προηγουμένως ότι όλους μπορείς να τους κάνεις αυτή, εννοείς τους χουλιγκάνους. Ναι. Α, εντάξει. Τι άλλο? Βάλε και λίγο να σκεφτείς τι άλλο. Όχι, δεν βάζω και αυτό. Υπάρχουμε και ανεξάρτητοι άνθρωποι που δεν το βάζουμε κάτω. Αυτό θέλω να πω. Εσύ. Δεν άκουσα. Τώρα μιλάμε για γουλιγκανισμό στα γήπεδα, δεν μιλάμε για αυτό που εννοείς. Γι' αυτό σου λέω. Όχι, δεν εννοώ αυτό. Δεν εννοώ τώρα αυτό που λες. Εντάξει, κοίτα, μισό αστεία, μισό σοβαρά το είπα για να είμαι και ειλικρινής. Ναι. Λοιπόν, τώρα για το ματσάκι που θα δούμε σε λίγο που θα ξεκινήσει. Εγώ θέλω Ουρουγουάη, ένα το κρατούμενο. Η Γαλλία μου φαίνεται ότι δεν έχει καλή άμυνα. Θα εξαρτηθεί σήμερα βέβαια. Δεν την έχω για καλή άμυνα της Γαλλίας. Μπροστά από τη μέση και φυσάει. Αλλά στην άμυνα της δεν την βλέπω καλή. Κοίταξε να δεις, κοίταξε. Την είδαμε με τη Δανία που το μάτι ήταν αβαβά. Περίπου. Του ξεφώνησε όλο ο κόσμος στο γήπεδο μέσα, του μπούτζονε. Τη βλέπουμε την Αργεντινή να βάζει 4 γκολ. Αλλά σε ποια άμυνα τώρα, στο Ματσεράνο? Ναι, καλά η Αργεντινή ήταν... Δεν αμφισβητώ τώρα την αξία και του Γκρισμάν και του Εμπαπέ. Δεν αμφισβητώ την αξία της κουτουλιάς του Ζιρού. Ναι, σήμερα θα φανεί η αξία της. Τώρα θα φανούν περισσότερα πράγματα. Θα δούμε, πάντως εγώ το βλέπω πολύ κλειστό μάτς. Δηλαδή και η Γαλλία δεν θα ανοιχτεί τόσο πολύ. Θα είναι κρατημένη, εγώ παράταση το βλέπω. Είναι το θέμα Καβάνι, λέει πολλά. Θα το θέμα Καβάνι. Δεν νομίζω ότι θα παίξει. Δεν έχω ανοίξει τηλεόραση. Τώρα θα ανοίξω κανένα δεκάλεπτο. Αλλά αν δεν παίξει ο Καβάνι, μειώνεται πολύ η Ουρουγουάη. Σε ποιότητα, σε πιθανότητα σκοραρίσματος. Ο άλλος ο Σουάρες κάνει, όπως λέμε, βρήκε ο Φίλιππος τον Αθαναήλ, αυτός θα το χάσει. Λες. Να δούμε. Ποια να δούμε. Ότι και ένα άλλο, την άλλη φορά λέγατε ότι δεν φάνηκαν καινούργιοι ονοματοφύλακες. Πώς τον λένε για να τον. Τώρα με την Αγγλία που παίζει. Τη Αγγλία στο ονοματοφύλακα. Όχι, ο άλλος. Ναι, ο Σμάιχελ. Όχι, μωρέ. Με ποιον έπαιζε η Αγγλία, με το. Με την Κολομβία, Κολομβία, ναι, 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 ο Τσόε. Όχι, έτσι είναι το Μεξικό. Μεξικό. Πώς το λένε, τέλος πάντων, αυτός είναι καλός ματοφυλάκας. Αν το δίνεις όλα τα πέναλτι, είχε επαφή. Αλλά και στον αγώνα ήταν καλός και στους άλλους αγώνες ήταν καλός. Της Κολομβίας. Τέλος πάντων.
καλό Μουντιάλ να δούμε από εδώ και πέρα και καλή συνέχεια. Έγινε η αρέσει, ευχαριστώ πολύ, για χαρά. Σε 20 λεπτά ξεκινά το παιχνίδι. Έλα φίλε. Φίλε μου καλησπέρα. Καλώς τον. Μα του Ιντήλες δεν παίζει, αλλά δεν παίζει και ο Καβάνι, εδώ είναι τα αρεστά όλα. Πάταμος. Κατάλαβες τώρα τι γίνεται, εδώ είναι τώρα η απώλεια. Εδώ και είναι... ο Καβάνι είναι πολύ πιο χρήσιμος στην ομάδα του από ότι ο Μαντουιντή, να πούμε, κατάλαβες. Από όλους είναι... Όχι, άλλο λέω, ότι ο Καβάνι είναι πολύ πιο χρήσιμος στην Ουρουγουάη από ότι ο Μαντουιντή στην Γαλλία. Ναι, εντάξει, αυτό είναι δεδομένο, δεν έχει και πολλές λύσεις η Ουρουγουάη. Δεν έχει και πολλά δηλαδή έτσι, εργαλεία για να μπορούν να τη δουλέψουν. Ένα πολυεργαλείο και τον είδες και γιατί τραυματίστηκε στο προηγούμενο παιχνίδι που γύριζε και μαρκάριζε, που έκλεινε τους χώρους, center back είχε γίνει. Είναι μεγάλη υπόθεση τώρα που λείπει ο Καβάνι και ο Ματουίτη. Αλλά πιστεύω ότι θα τους έβαζε σε πολλούς μπελάδες αυτός ο παίχτης. Όλα δείχνουν ότι δεν θα παίξει. Λοιπόν, εντωμεταξύ, ένα άλλο μπορείς να μου το εξηγήσεις. Διαβάζω εδώ στο κουπόνι, πήρα και το κουπόνι χθες και δίνει στο Ρωσία-Κροατία. Ρε φιλαράκι, δεν ξέρω τώρα τι γνώμη σου θέλω. Δίνει φαβορή τη Ρωσία. Και τη δίνει φαβορή δηλαδή για νίκη σε ποσοστό έτσι πολύ προσβλητικό. Ας το πω προσβλητικό για την Κροατία. Για λέγε τα νούμερα. Δηλαδή δίνει τη Ρωσία 1,5. Ρωσία-Κροατία το παιχνίδι. 1,5 τη Ρωσία και 4,40 δίνει την Κροατία. Αυτό τα λέει όλα. Αυτό με προβληματίζει ότι είναι μεγάλη. Δηλαδή, και τι, το πάμε και αξιακά, ρε παιδί μου, από πού και ως πού. Από αυτό που έχουμε δει, από αυτούς τους αγώνες στη Ρωσία, τι έχουμε δει από τη Ρωσία που είναι το φόβητρο και δίνει τόσο ποσοστό. Δηλαδή, με προβληματίζει. Και τι να είναι φόβητρο, γιατί να είναι φαβορή δηλαδή η Ρωσία μπροστά σε αυτή την Κροατία. Γηπεδούχος. Όχι, δεν πάει έτσι. Πώς δεν πάει. Εντάξει τώρα, ο γηπεδούχος, εγώ δεν το βλέπω. Για σκέψτε τον Ολυμπιακό. Ίδιο να παίζει Καραϊσκάκη, άκουσε με, και ίδιο να παίζει, ξέρω εγώ, στο Ηράκλειο. Κύριε Μάσα, μα που έδρεσε, δεν παίρνω να πάρει. Άσε με το παραμύθι. Τώρα μου λες τώρα, δεν το βλέπω εγώ σαν έδρα αυτό. Γιατί παίζει, οι Κροάτες έχουν όλο τον κόσμο. Ναι, ρε παιδί μου. Αυτοί που βγάζουν τις αποδόσεις θα μετράνε πολύ αυτά. Ναι, ρε Γεργό, παίζει ρόλο ψυχολογικά. Θα έχει, ξέρω εγώ, τον κόσμο. Αλλά κόσμο έχουν και οι Κροάτες, κόσμο έχουν και οι Άγγλοι, κόσμο έχουν όλοι και δεν είναι. Δεν πάει μια ομάδα όπως είπε νωρίτερα, π.χ. να παίξει το Ηράκλειο για μόνη της, σκέτα. Και διάβασα λοιπόν και μια συνέντευξη του ΠΑΦ, το θυμάστε τον παλιωματοφύλακα της Βραζιλίας. Τρομερός θυματοφύλακας. Τον είχε κάνει όπως ο Μαραντόνα και παραμίλαγε. Ναι, τον είχε τρυπήσει από όλες τις ομάδες. Λοιπόν, και είπε για τη φυσιογνωμία της Βραζιλίας. Είπε ότι δεν είναι η ίδια ομάδα, δεν είναι η ίδια. Δηλαδή, δεν ήθελε να πει και σε μια ξένη εφημερίδα, νομίζω το έγραψε. Ότι δεν είναι η ίδια Βραζιλία, κάτι που έχει υποθεί και κάπου, δεν θυμάμαι τώρα. Λοιπόν, ότι δεν είναι η ίδια η Βραζιλία, δεν έχει την ίδια φιλοσοφία, ξέρω εγώ, αυτή την επιθετική ομάδα κτλ. Τώρα, όσο για τον Πούτιν, απλά εγώ δεν ήξερα αυτά που λες τώρα, ότι τους έκανε ο Πούτιν, αλλά αν τους έκανε μαγιά του και καλά εξηγήθηκε. Κοίταξε, ο ανταποκριτής μας στη Μόσχα είναι μόνιμος κάοικος 15 χρόνια ζύγει. Βέβαια, τον εμπιστεύομαι. Ψέματα, ναι, μα έτσι εξηγούνται οι μεγάλοι ηγέτες. Έλα, εδώ θες να μου κάνεις εμένα τη χώρα Αρδελομπού, ήρθες εδώ να μου κάνεις πάρτι και να μου κάνεις εμένα τσιριτζάντουλε σε μια τέτοια γιορτή του ποδοσφαίρου, θα σε πάρει και θα σε σηκώσει. Έτσι εξηγούνται. Λοιπόν, άντε, θα λέμε καλό απόγευμα. Τα λέμε, για καλά. Έλα. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Απλά μια διόρθωση για το φίλο πριν. Δεν είναι ο Άσος. Αυτό που λέει είναι με πλεονέκτημα. Διόρθωση. Εντάξει, από τη δικά μου είναι ανάλογη με του υπόλοιπου. Οι υποδόσει δεν είναι αυτέ. Το πλεονέκτημα. Στη Ρωσία. Αντί να κερδίσει 2-0 η Ρωσία. Το έχει το ναι, τώρα μπροστά γράφει πι. Γιατί κανονικά να μπει στο σέα του ΟΠΑΠ και το δει, είναι η Κροατία 2-10 και 3-35 η Ρωσία. Μάλιστα. Εντάξει. Για πράγμα πληροφοριακά να μην κάνω λάθο. Μάλιστα. Αυτό τίποτα άλλο. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ, φίλε. Για καλά, για καλά. Μου κάνει εντύπωση το εξής. Ότι όλοι όσοι είχε βγει και μιλήσει μέχρι τώρα, δεν είχε αναφερθεί κανένας στο βραδινό παιχνίδι. Που για μένα είναι πιο βαρύγδουπο. Έχει πιο λούστρο το Βραζιλία-Βέλγιο από το Γαλλία-Ουρουγουάη. Όχι ότι το Γαλλία-Ουρουγουάη δεν έχει βελούδο. Έχει. Αλλά το βραδινό είναι. Πιο βελούδινο ρε παιδί μου, πιο ενδιαφέρον. Πιο ονόματα, πιο παίχτες και οι δύο ομάδες. Σε 10 λεπτά ξεκινάει το παιχνίδι. Έλα φίλε. Γεια σου ρε Χορχέ. Γεια. Και πάνω μου πήγα να σε πάρω να πούμε για το Βέλγιο-Βραζιλία. Ναι. Παραπονέθηκες.
Για πάμε. Λοιπόν, άκου να δεις. Εγώ πιστεύω ότι εάν βάλει στο πρώτο ημίχρονο το Βέλγιο γκολ, το πήρε κιόλας. Το μάτς. Στατιστικά, έτσι. Ρε παιδί μου, να σου πω τι θα ήταν το ωραίο. Να μην έπαιζε τώρα ο Γκοντίν με τον Χιμένες και με τον Κάσερες και να τους έβαζε στο Βέλγιο το βράδυ. Έλα μου, ντε. Το καλύτερο από όλα ήταν αυτό. Και να σου πω και κάτι άλλο, επειδή ξέρεις ότι είμαι κορνεράκιας, 5 βάζεις 10 παίρνεις τα 10 συν. Μάλιστα. 5 βάζεις 10 παίρνεις. Καλή συνέχεια. Και μια που είπες για τη Βραζιλία τώρα. Ναι. Εγώ απορώ πως ο προπονητής της Βραζιλίας δεν κάνει μια εσωτερική αλλαγή που την έκανε προθέσει και φάνηκε αμέσως διαφορά. Γιατί βάζει το Ζεσού σέντερφορ μέσα στην περιοχή και δεν το βάζει εκεί που παίζει ο Νεϊμάρ και να τραβήξει τον Νεϊμάρ σέντερφορ. Έλα μου, ντε. Δηλαδή, όταν το έκανε αυτό προχθές, ο Ζεσούς... Αυτά μόνο αλέφαντος τα έκανε. Ο Ζεσούς ξέρει μπάλα. Δηλαδή έχει τεχνική κατάρτιση πολύ καλή. Αλλά είναι μικροσκοπικό, τον τρώνε οι άλλοι, τον εκλωτσές. Βγάλει τον λίγο πιο άκρη να κάνει μαγικά πράγματα. Και βάλει τον Νεϊμάρ που αντέχει περισσότερο το ξύλο μέσα στην περιοχή. Μπράβο, ισχύει αυτό. Έγινε, δε, σε ευχαριστώ πολύ. Γεια σου, ρε Χωριέ. Για καλά. Έλα, φίλε. Έλα, Γιώργο, Κώστα από Κεφσιά είμαι. Τι γίνεται. Έλα, ακούστηκα καλά. Αλλά είχα πάρει, έχουμε μιλήσει με κάποιο καιρό. Είχα πάρει πριν το Μουντιάλ, σου είχα πει για την Ουρουγουάη ότι θέλω να πάνε μακριά. Δεν ξέρω αν το θυμάστρα. Μιλάμε για πριν και σου λέγα ότι εγώ αυτό πιστεύω ότι θα το πάρουμε. Τώρα σήμερα είναι το μεγαλύτερο του τεστ. Θα δείξει είναι και αρχή αυτό με τον Καβάνη και η Γαλλία από την άλλη δυνατή ομάδα. Απ' τη μία μεν, απ' την άλλη. Ξέρει τι γίνεται με την Γαλλία σε σύγκριση με την Ουρουγουάη. Η Γαλλία δεν έχει μόνο παίχτες μικρότερης ηλικία. Είναι πιο ευλίγιστη η ομάδα. Οι άλλοι είναι πιο μονοκόμματοι. Πιο μαχητικοί σίγουρα, αλλά πιο μονοκόμματη η ομάδα. Η Γαλλία έχει μεγαλύτερη ευλίγησία. Συμφωνώ, δεν ξέρω κατά πόσο όμως θα τους βγει αυτό σε τον έκτημα. Γιατί έχει και πολύ ζέστη, ξέρεις τι. Και η Γαλλία δεν έχει κανένα παίχτη κοντά στα 30 έμπειρο. Για να πάρεις Μουντιάλ, τουλάχιστον μέχρι στιγμής έχει γίνει. Είναι αυτοί οι παίχτες που το σηκώνουν. Γι' αυτό είναι πιο εύκολο για τη Γαλλία να μην εμφανιστεί σε μάτς καθόλου. Η Ουρουγουάη δεν γίνεται να μην εμφανιστεί, να έχει τον Κοντίν πίσω. Δεν γίνεται να μην υπάρξουν οι άλλοι τόσο άρεσοι που έχει φτάσει στα 30-31. Οι Γάλλοι, άμα δεν κάνουν ένα μάτς, κάτσε εδώ και δίπλα στα αυτοκίνητα, α πούμε. Άμα δεν κάνουν ένα μάτς καλό, μπορεί να μην κάνει κανένα. Μπορεί επειδή είναι έτσι λίγο πιο πιτσιρίκια, λίγο πιο έτσι. Και να βγει ένα μάτς να μην βάλουν γκολ, να μην γίνει τίποτα. Αυτά τα βλέπει σε όλα τα πρωταθλήματα του κόσμου. Εδώ η Πεύκη, η ομάδα του Απόλλωνα που ήταν σαν κατηγορία Αθήνας, είχε 11 παίχτες πιτσιρικάδες από τον Απόλλωνα. Αποτέλεσμα, έπεσε. Ναι. Αν δεν έχεις μέσα σου να είμαι 4-5 έμπειρους, ναι, θα έχεις πιτσιρικάδες. Αλλά να έχεις και 4 έμπειρους που να έχουν κάνει πρωταθλητισμό. Έγινε, ρε. Αυτή τη λέξη κερδίζονται. Λοιπόν, Γιώργο, καλή συνέχεια. Γεια χαρά. Γεια σου, γεια. Θα δούμε παρέα το παιχνίδι. Κατά τη διάρκεια του αγώνα μπορείτε να παίρνετε τηλέφωνο να λέτε τις απόψεις σας ανάλογα με τις φάσεις, με την απόδοση των ομάδων. Μακάρι να έχει ενδιαφέρον το παιχνίδι και να σας αφήσει καθυλωμένους. Οι ομάδες βγήκαν έξω, είναι έτοιμοι για τον εθνικό ύμνο. Δυστυχώς απαγορεύεται από τον νόμο να γίνει αναμετάδοση από το Real και από κάθε άλλο ραδιόφωνο αναμετάδοση του αγώνα μέσα από τη φωνή της ΕΡΤ 1 που δίνει το μάτς. Απαγορεύεται αυτό το πράγμα αυστηρά. Υπάρχουν πρόστιμα, υπάρχουν πολλές ποινές. Πάντως μαζί θα βλέπουμε το μάτς και μαζί θα το κριτικάρουμε. Έλα, φίλε. Έλα, Γιώργο. Έλα. Καλησπέρα. Γεια σου, Δημήτρη. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να δούμε... Ο γράφος την απόδοση των 11. Δεν ξέρω αν την εμπνεύστηκε από αυτό. Δεν ξέρω αν η απόδοση, η ταινία που έχεις δει, η απόδοση των 11, αναφέρεται στην ιστορία αυτή. Δεν νομίζω πάντως, γιατί δεν αναφερόταν Ρώσους. Μάλιστα. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι τις μέρες μας. Και ιδιαίτερα από το 1990 και μετά.
για όποιον σαν και εμένα που έχει επισκεφτεί μια Γερμανία, ξέρει πάρα πολύ καλά αν έχει περάσει το ανατολικό. Ξέρει πάρα πολύ καλά όταν έπαιζε η Εθνική Γερμανία σε οποιαδήποτε ομάδα, σε κάθε γκολ ερχόταν η Εθνική Γερμανία, πανηγύριζαν όλοι οι Ανατολικοί. Γιατί αυτό. Μα και στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1974 η μοναδική ήττα που έκανε η Εθνική Γερμανία ήταν από την Ανατολική. Υπάρχει κάτι σαν παράστο, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Εγώ σε ακούω καλά, εσύ με ακούς. Εγώ προσπαθώ να σε ακούσω. Όταν πας να μιλήσεις εσύ, ακούγεται το παράστο. Ναι, ναι, λέω ότι το 1974 στο Μουντιάλ που έγινε στη Γερμανία, ναι, η Εθνική Γερμανία έκανε μία ήττα μόνο από την Ανατολική Γερμανία. Έτσι. Μπράβο. Λοιπόν, αυτό δεν το θυμάμαι, για να είμαι ειλικρινής. Δεν είμαι και τόσο αντικός θεασότης του ποδοσφαίρου, αλλά εν πάση περιπτώσει πρέπει να ξέρουμε με για ποιους λόγους, εθνικούς, πολιτικούς, οικονομικούς, υπάρχει αυτό το μίσος κατά των Γερμανών. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Χαίρομαι για την εκπομπή σου. Ακούω πολύ ενδιαφέρον τις απόψεις των ακροατών σου. Μερικές από αυτές είναι πράγματι πολύ στοχευμένες και θα έλεγα εξαιρετικά ενδιαφέρουσες. Να συνεχίσεις όσο έχει. Γεια χαρά, σε ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά. Έλα, φίλε. Χαίρετε. Χαιρετούμε. Βαγγέλης από Λαγονίση. Έλα. Έλα. Και βλέπω και θάλασσα, να ξέρεις. Το λέω έτσι γιατί είσαι μέσα στο στούντιο, σε λίγο θα μπορείς και εσύ. Σε λίγο, αργά. Σήμερα το ματσάκι που θέλω να συζητήσουμε είναι το Γαλλία-Ρουγουάη. Ναι. Αυτές οι δύο ομάδες έχουν μια ιδιαιτερότητα. Στην πραγματικότητα τα αμυντικά τους χάφ είναι αμυντικά χάφ. Κανένας δεν είναι... Εντάξει, στη μέρα του όλοι μπορεί να βγάλουν και μια κάθετη, αλλά κανένας δεν έχει προσανατολισμό στην δημιουργία. Ούτε ο Ποκπά, κατ' εμέ, ούτε ο Καντέ. Ναι, αλλά τα τρία χαφ αμυντικά της Γαλλίας είναι ένα κλικ πάνω από τα αμυντικά χαφ της Ουρουγουάης. Δύο. Χωρίς το Ματουίτη. Έτσι. Πολύ σωστά, το πες, χωρίς το Ματουίτη. Ναι, είναι ένα κλικ πιο πάνω. Και εκεί είναι και το μείον της Ουρουγουάης. Η Ουρουγουάη όμως θα κάνει σήμερα κάτι που το έχει κάνει νομίζω και στα άλλα μας. Θα παίξει όλες τις γραμμές μέσα σε 30 το πολύ 40 μέτρα. Θα προσπαθήσει δηλαδή να τη διάδρομη να μην υπάρχουν όχι μόνο στον Εμπαπέ, σε κανέναν από το κέντρο. Αυτό ελοχεύει κάποιους κινδύνους για τη Γαλλία που έχει δείξει να είναι λίγο αφελής. Η Γαλλία δηλαδή δεν έχει κανένα πρόβλημα να ανοίξει 60 μέτρα τις γραμμές της. Και όταν λέω γραμμές δεν εννοώ ένα επιθετικό μπροστά, εννοώ να είναι τρεις μπροστά και ο τελευταίος αμυντικός να είναι πίσω από 60 μέτρα. Άκου ποιο είναι το καλό για μένα της Ουρουγουάης. Που σε αυτό το Μουντιάλ μόνο από αυτήν την ομάδα το είδα. Όλες οι ομάδες κάνουν λίγο κατάχρηση πάσας. Η Ουρουγουάη κάνει την πάσα για να αποφύγει τον αντίπαλο. Και αμέσως μετά βγαίνει μπροστά. Οι άλλες ομάδες, ειδικά η Ισπανία, έκανε την πάσα, απέβηβε τον αντίπαλο και ξανά μανά πάλι μπάλα πίσω. Σωστό. Γιατί ρισκάρει πάση, συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λες. Η Ουρουγουάη δεν το κάνει αυτό. Είναι πολύ εύστοχη η παρατήρησή σου. Η Ουρουγουάη ρισκάρει να κάνει την πάσα στον επιθετικό γιατί ξέρει ότι έχει 10 παίκτες πίσω από την μπάλα και θα τους έχει. Γιατί είναι κοντά. Καταλαβες. Δεν φοβάται να φάει την επίθεση γι' αυτό το λόγο. Και το υπηρετεί. Και το υπηρετεί μέχρι τελευταία στιγμή. Δηλαδή δεν πιστεύω και πίσω να βρεθεί. Θα συνεχίσει να υπηρετεί το ίδιο πράγμα. Δεν βλέπω πως δεν θα μπει γκολ σε αυτό το μάτς. Θεωρώ ότι θα έχει γκολ. Και για μένα το πιο πιθανό είναι το γκολ το 1-1. Α, δούμε. Αυτό βλέπω. Έγινε, σε ευχαριστώ τώρα, πολύ. Το άλλο θα είναι όσα πάνε και όσα έρθουν, πιστεύω. Έγινε, ρε. Για καλά. Για καλά. Λοιπόν, επειδή έχω πάρει κάποια μηνύματα και το να είναι πάρα πολύ εύστοχο, ένας φίλος ρωτάει, ρε Γιώργο, βγήκε χθες ο ανταποκριτής από τη Μόσχα. Πραγματικά είχαμε εδώ χθες τον ανταποκριτή μας από τη Μόσχα. Έχει έρθει εδώ για λίγες μέρες, ξαναφύγει να πάρει τον τελικό. Και μας είπε ότι δεν έχει γίνει το παραμικρό παρατράγουδο σε όλο το Μουντιάλ. Διάβασα
Μου τα είπε και ο Αχιλλέας εδώ, ανταποκριτής μας. Όντως, δεν έχει γίνει το Παναδικό Παναδράγωδο. Ξέρετε γιατί? Πρώτον, όπως μου είπε ο Αχιλλέας, ο Πούτιν όλους τους χουλιγκάνους, τους Ρώσους, τους κληροπυρηνικούς, τους ηγέτες, τους έχει βάλει σε κρατητήρια πριν από το Μουντιάλ. Δεν υπάρχει κανένας τέτοιος στο γήπεδο. Δεύτερον, έχει ειδοποιήσει τις κυβερνήσεις των κρατών που μετέχουν στο Μουντιάλ ότι αν οι σκληροπυρηνικοί της Αγγλίας, της Αργεντινής, της Πολωνίας, οι ηγέτες τους μπουν σε ρωσικό έδαφος, δεν θα περάσουν καλά. Καθόλου καλά. Πού καταλήγουμε? Τι κάνετε? Έλα φίλε. Καλησπέρα Γιώργη. Καλώς τον, τι έγινε? Τι να γίνει? Το κατάφερες και πήρες φροντιά από τον οικονομάκο? Ναι, ναι. Γιώργη. Έλα. Είδε ένα νηψάκι μου και μπήκα σε αυτό το site. Και είδα αυτό που έγραψε ο ταπηρικός για την Ουραγουάη. Τι ήταν αυτό πράγμα, το διάβασα και εγώ. Ρε παιδί μου, λέει και τον κέντησε με κομπλένι στα προπελόνια. Και το τέλος τώρα ψυχαιμητικά απλά το Βελώνα. Όσο το διάβαζα, μου θύμιζε ο πηγεμός για τον Ιθάκη, του Καβάφη. Όσο το βλέπα, νόμιζα ότι ήταν η ξανελογραφία του Κόγια. Και όσο συνέχισα και το τέλος μου το διάβαζα, γιατί εγώ δεν βλέπω καλά, νόμιζα ότι άκουγα την ενάτη του Μπετόβεν. Βρε ο σατανάς, συγχαρητήρια ρε Γιώργη. Εγώ εκπλακήλα με αυτό, μα την Παναγία του λέω. Και τώρα ερχόμαστε στα δικά μας. Βραζιλία, πιστεύω να κερδίσει. Και η Γαλλία πιστεύω να ξεψυχήσει, να μπορέσουν να του πάνε οι ανθρωποφάγοι. Γιατί έβαλα στίγμα πέντε τσίπουρα. Και δεν θέλω να μου κάνουν, να με κάνουν Ρομπεσάνοι Αλβανοί, γιατί δεν κουσάρουν καθόλου την Ουρουγουάη. Και είναι όλοι με τη Γαλλία και με τη με τη Βρυξελιώτη. Λες να πάω κανένα λαχτάρα ρε Γιώργη. Κοίταξε να σου πω κάτι. Όλοι οι Έλληνες είναι Ουρουγουάοι και όλοι οι Αλβανοί είναι απ' το άλλο. Έτσι, το καφενείο απ' τα λέγανε. Πάντα είναι και στοιχήματα. Σε ποιο καφενείο πας? Εδώ, Δερμοπυλών 20. Μάλιστα. Στο κεραμικό απέναντι. Και αυτοί τους έκανα εγώ πλάκα με τον Σακύρη, με τον Τζάκα και τον Πεχράμι. Ναι, που ναι. Δεν έχουν φυλαγμένοι. Όχο. Τι να πω, Θεός φυλάξει. Μου είπε ο άλλος κάτι και όσο το συνειδητοποιούσα, τόσο έλεγα, παιδί μου, λες να γίνει. Δεν ακούω. Λέω, όσο συνειδητοποιούσα αυτό που θα ακούσεις τώρα, που θα σου πω τώρα, έλεγα, λες να γίνει, ρε παιδί μου. Το Μουντιάλ, όταν διεξάγεται σε χρονολογία που τελειώνει σε 8, τότε μετέχει στο τελικό η διοργανώτητα χώρα. Αλλά εγώ μου και το Βασίλη ήταν ωραία ανάγκη. Ακούσεις με τώρα, το άκουσες? Ακούω όλες και μπήκα σε αεροπλάνο. Τι, βάζει τη ζώνη σας, απογειωνόμαστε. Γιατί? Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Έχεις δυνατά το ραδιόφωνο? Εγώ δεν έχω ραδιόφωνο. Α, κατευθείαν από τηλέφωνο. Από το κινητό άκουω. Λοιπόν, άκου. Όταν το Μουντιάλ τελειώνει σε 8 και φεύγει από τη μέση η Γερμανία, στον τελικό παίζει πάντα διοργανώτητα χώρα. 1958, Σουηδία. Έπαιξε Σουηδία. Το 1978, Αργεντινή. Έπαιξε Αργεντινή. Το 1998, Γαλλία. Έπαιξε Γαλλία. Το 2018, Οχτρός. Μα έτσι είναι ο πρόεδρος. Τι γίνεται. Τα λέγε τα σέβη μου, Γιώργη. Για χαρά, βγόλε μου εδώ. Για χαρά, ευχαριστώ πολύ. Έλα φίλε.
Γεια χαρά, καλησπέρα. Καλησπέρα. Δημήτρης Ολυμπιακός. Ναι. Θα σε ρωτήσω κάτι, Γιώργο. Καταρχήν, αυτό που είπες πριν, η Ρωσία μπορεί να πάει στο τελικό. Γιατί να μην πάει, ρε φίλε. Συγγνώμη, η πιο δύσκολη ομάδα που μπορεί να πέσει είναι η Αγγλία. Η Αγγλία δύσκολη και δεν είναι καμιά ομάδα, δεν έχει καμιά ποιότητα. Τεχαλατζίδες έχει. Αυτό... Και καλή άμυνα. Να σου πω κάτι. Αυτό που λέμε τώρα. Ναι. Και όσο το προχωράει, το λέμε μεγαλύτερη σιγουριά. Το έλεγε κανένα πει το Μουντιάλ. Το σκεφτόταν ποτέ. Εδώ από χτες που το. Όχι χθες, μιλάμε πριν από το Μουντιάλ. Πριν ξεκινήσει. Εντάξει, δεν θυμάμαι, δεν ξέρω. Ναι, αν ναι, το είχα ναι, ακούσει. Εγώ τώρα το άκουσα. Ναι, αλλά ναι. Με την κλήρωση που. Από αυτούς που κληρώνονται από τη μεριά αυτή της Αγγλίας, της Ρωσίας, της Κροατίας. Ο ένας όμιλος είναι ο καλός, ο άλλος είναι το σαμπάκι. Έχει πολλές πιθανότητες να πάει η Ρωσία. Εδώ έβγαλε την. Την Ισπανία εκτός, δεν θα βγάλει τώρα καμιά Αγγλία και Κροατία. Την Κροατία την καθαρίσει σαν αυγό. Όπως η Δανία, ας πούμε, που παραλίγο δεν πέρασε, γιατί με το που κλείσει τον Μόντριτς και τον άλλον τον Μπαρτσελόνα, δεν υπάρχει Κροατία. Οι άλλοι είναι σαπάκια όλοι. Άσε τώρα που λένε η Κροατία ομαδάρα και τέτοια. Εγώ βλέπω σήμερα 1-0 να περνάει η Ουρουγουάη. Αυτός ο Εμπαπέ και οι άλλοι δεν θα βρουν τους χώρους που βρήκανε τα σαπάκια της Αργεντινής που είναι πιο αργή από το replay. Εκεί θα ματώσουν, θα πέσουν πάνω σε Γοδίν, στους παιχταράδες εκεί. Και είναι η πιο μαχητική ομάδα που έχω δει μέχρι τώρα στο Μουντιάλ. Δεν έχω δει πιο μαχητική. Και ένα γκολ θα το βρούνε από το πουθενά. Άμα δεν το βρούνε το γκολ, θα έρθει 0-0. Δεν πρόκειται να φάνε γκολ αυτοί από τους Γάλλους. Για να δούμε. Λοιπόν. Θέλω να μου κάνεις ένα σχόλιο για τον Κωστάκη το Μανολά, γιατί παλιότερα σε άκουγα και όταν βάζανε τον Παπαδόπουλο τον Κυριάκο, τον λέγανε ότι είναι το σούπερ ταλέντο της Ελλάδος, εσύ έλεγες για τον Κωστάκη το Μανολά ότι είναι αυτός είναι ταλέντο κανονικό και όχι ο Κυριάκος με τα μάγουλα. Το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Εγώ έχω γιατί, πει κάτι έχω πει κάτι επανάληψη, ναι. Το εξής. Ναι. Ότι ο Μανολάς, ναι. Έχει δύο χαρίσματα σαν ποδοσφαιριστής. Το ένα, ναι. Είναι η ταχύτητά του, ναι. Και το άλλο η αλτικότητά του. Ναι, και τα δύο τα έχει δουλέψει όμως ο άνθρωπος, έτσι. Να το πιώσω. Δυστυχώς, ναι. Όμως λέω, από μπάλα, ναι. Είναι η μυρωδιάς. Γι' αυτό, ναι. Βγήκε και είπε αυτά που είπε. Δεν με ενδιαφέρει. Όχι, το σχόλιο σου ποιο είναι για αυτά που είπε. Προς εσένα. Το έκανα το σχόλιο μου τώρα. Εγώ ανέκαθεν το έλεγα. Ανέκαθεν έλεγα ότι αυτός ο παίκτης έχει αλτικότητα, έχει, ναι. Ταχύτητα, αλλά, ναι. Από μπάλα είναι μυρωδιάς. Αυτό έλεγα. Και εξακολουθώ να το λέω. Τώρα, γιατί παρεξηγήθηκε, δεν ξέρω. Δεν παρεξηγήθηκε. Τι με ενδιαφέρει. Εντάξει. Και για αυτά τα δύο που είπες, δούλεψε πάρα πολύ για να τα φτιάξει, έτσι. Ναι, 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 ναι. Τέτοια, ό,τι και να έχεις, εγώ ξέρεις ποιον Έλληνα παίκτη. Έβλεπα πιο γρήγορο, ακόμα και από το Σαραβάκο πιο γρήγορο, παίχτη, που δεν δούλεψε. Τον ξέρεις. Ποιον? Τεχνίτη παίχτη, όχι τώρα σαπάκι να μην ξέρει άλλα και να τρέχει. Ο Γρηγόρης ο Γεωργάτος, φίλε. Αλλά δεν δούλεψε ποτέ στην ταχύτητά του να κάνει τα έξτρα αυτά που κάνει ο Μανολάς, που σου λέω τώρα. Ο Γρηγόρης ο Γεωργάτος ήταν ο πιο γρήγορος Έλληνας παίχτης μετά τον Σαραβάκο. Ο Γρηγόρης ο Γεωργάτος ήταν ένας, ναι. Τεχνίτης παίχτης που... Και γρήγορος. Σπάνια έχει βγάλει την ρούχα ποδόσφαιρο. Ναι, και πολύ γρήγορος. Αυτό λέω. Γρήγορος και τεχνίτης είναι 3-4 στην Ελλάδα. Δεν υπάρχουν γρήγοροι και ή αρχοί τεχνίτες ή γρήγοροι άμπαλοι. Αυτή η χώρα τέτοιους παίχτες βγάζει. Συμφωνείς? Ναι, ναι, ναι. Έγινε, ρε. Να μπορούμε να πάμε στο επόμενο. Γεια χαρά. Έλα, φίλε. Έλα, Γιώργο, γεια σου. Γεια. Νίκος Παναθηναϊκός. Έλα, Νικόλα. Καλά. Ήθελα να πω λίγο για τη Γαλλία και την Ουρουγουάη. Ναι, ναι. Η παράδοσή τους δηλαδή, έχουν παίξει μεταξύ τους 5 παιχνίδια και όλα έχουν έρθει 0-0. Εκτός από ένα φιλικό του 13 που κέρδισε η Ουρουγουάη 1-0. Και τελευταία φορά που παίξανε σε Μουντιάλ μεταξύ τους ήταν 0-0 με δύο κόκκινες. Με δύο κόκκινες κάρτες. Δύο κόκκινες, μία και μία. Μία και μία. Που σημαίνει σκληρό παιχνίδι. Τώρα, εκτός από αυτό, εγώ νομίζω η Γαλλία έχει τον άσο στο μανίκι που λέμε, αυτόν τον Εμπάπε, η ταχύτητά του.
θα πρέπει ή θα πιστοχωρούν πίσω για να μην πάει πίσω τους, για να μην πάει ο Εμπάπε πίσω από την άμυνα, ή θα τον κάνουν σάντουιτς, ένα μπροστά, ένα πίσω, που θα ανοίγει χώρους στη μέση. Νομίζω η Γαλλία θα βγάλει ένα γκολ. Κοίταξε, το άσχημο, το άσχημο με τη Γαλλία είναι ότι δεν μπαίνει σήμερα μαντουιτή. Ναι, τον Πόβγα, άμα πιάσει το παιχνίδι του, δεν έχουν πρόβλημα. Ένα γκολ θα το βάλουν. Έχουν τον Γκρίσμαν. Εάν η Ουρουγουάη φοβάται τον Εμπάπε, θα πιστοχωρεί οπωσδήποτε, γιατί ο Εμπάπε είναι ο πιο γρήγορος παίκτης. Αυτό το παιδί είναι φαινόμενο δηλαδή, όπως το αποδεικνύει τώρα. Νομίζω η Γαλλία ένα γκολ θα το βγάλει. Τώρα δεν ξέρω αν για να φάει γκολ, δεν νομίζω. Πάντως η παράδοση λέει 0-0, η παράδοση λέει under, αλλά νομίζω η Γαλλία θα το βγάλει το παιχνίδι. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ναι, ένα πράγμα ακόμα ήθελα να πω για τη Σουηδία. Ναι, ναι. Η Σουηδία είναι η μόνη ομάδα στο Μουντιάλ που παίζει σαν ομάδα, ομαδικά. Άμα κοιτάξεις τους παίκτες, να μην παρακολουθείς την μπάλα, όταν έχει ένας την μπάλα και προχωράει, κοίτα τους παίκτες που μπορείς να δεις στην τηλεόραση γύρω του και να δεις πώς κινούνται οι παίκτες χωρίς την μπάλα. Εγώ το είδα για πρώτη φορά με την Ελβετία. Παίζουν πολύ ομαδικά. Είναι σαν να παίζουν 11 αδέλφια. Γι' αυτό νομίζω η Σουηδία θα προχωρήσει και θα πάει στο τελικό. Παίζουν πολύ φίλε. Ομαδική μπάλα. Ευχαριστώ Γιώργο. Γεια σας. Έλα φίλε. Ναι, καλησπέρα. Εγώ μιλώ. Εσείς. Λοιπόν, Αντώνη με λένε. Έλα Αντώνη. Και επειδή σε παρακολουθώ και εγώ όταν μπορώ, όποτε μπορώ και με όποιες δυνατότητες έχω, γιατί έχω αρκετό, δεν έχω τόσο πολύ ελεύθερο χρόνο, θα ήθελα στις μερικές φορές που έχω ακούσει να διορθώσω λίγο εσένα κυρίως, γιατί... Πάμε λοιπόν. Εσένα κυρίως. Με μεγάλη μου ευχαρίστηση. Είσαι ένας πολύ καλός δημοσιογράφος, αθλητικογράφος και κρύβεσαι πίσω από την πολιτική χρειά του σταθμού. Θα σου το εξηγήσω αυτό αμέσως. Έχω ακούσει τις τελευταίες μέρες πολλά για τους Γερμανούς. Αν χάρηκαν ή δεν χάρηκαν, ναι. Όλοι οι φίλοι ως χάρηκε. Και θα σου πω για ποιους λόγους. Θα κάνω δύο αναφορές, πολύ σύντομα, αλλά οι ακροατές σου θα τις χαρούν. Αναφορά πρώτη. Είμαστε στο 1942. Οι παίκτες της Δυναμό Κιέβου και της Λοκομοτίβ δουλεύουν σε φούρνους, εργοστάσια και κάποιον από τον ελεύθερο χρόνο τους παίζουν ποδόσφαιρο. Οι επιτυχίες τους, έστω και οι ερασιτεχνικές, έτσι το καταλαβαίνεις φαντάζομαι, καλούν το ενδιαφέρον των στρατευμάτων κατοχής και τους ζητούν να παίξουν μαζί. Παίζουν λοιπόν, οι Ναζί χάνουν συνέχεια και επιστρατεύουν την καλύτερη ομάδα τους, τους πιλότους. Χάνουν για μία ακόμη φορά, με συντριπτικό σκορ. Απεινωμένοι, αλλά και μην μπορώντας να αποδεχτούν την ήττα, ζητούν ρεβάνς με ένα τηλέγραφο προς τους αντιπάλους τους. Ή θα χάσετε, θα πεθάνετε. Οι Ρώσοι αψηφούν τις απειλές, κατεβαίνουν στο γήπεδο με ψυχή και ξανακερδίζουν. Ονομάστηκε το μάτς του θανάτου. Και τελείωσε τρεις μέρες αργότερα. Όταν συλλαμβάνονται οι παίκτες, παίρνοντας τα στρατόπεδα συγκέντρωσης όπου και εκτελούνται. Καταλαβαίνεις λοιπόν πως η σχέση μπορεί να έχει πολιτική με το βοηθό. Αυτή η ιστορία, ή μάλλον από αυτή την ιστορία εμπνεύστηκε ο σιναριό.